Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Καστοριά από νωρίς σήμερα το πρωί και από τις βραδινές ακόμη ώρες όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η χιονόπτωση. Αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο και νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση φέρνει σε νευρική κρίση την περιοχή μας για πολλούς λόγους. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλό βράδυ κυρία Αναγωστοπούλου. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές σας. Παρακαλούσαμε εδώ και πολλές μέρες να δούμε μια άσπρη μέρα όπως λέμε, αλλά νομίζω ότι κανένας μας δεν φανταζόταν κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που μπήκε ο Φλεβάρης ουσιαστικά μόνο χιόνι έχουμε, μόνο χιονοπτώσεις. Ναι, πραγματικά αυτό το ότι έχει σχέση με τις χιονοπτώσεις ταχύνεται εδώ και πάρα πολλές μέρες. Να μην βάλουμε και τις προηγούμενες, ναι, από τα Χριστούγεννα. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε η χιονόπτωση γύρω στις 10.30-11 η ώρα. Ήμασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κοζάνης και στην επιστροφή είχε 2 με 3 πόντους χιόνι. Συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Κόπασε λίγο το μεσημέρι και τώρα, όπως βλέπετε, έχει εδώ και 3 ώρες. Χιονίζει συνεχώς. Δεν είναι πολύ έντονη η χιονόπτωση, αλλά είναι αυτή που μας δημιουργεί τα προβλήματα. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, από ό,τι φαίνεται και σήμερα το βράδυ αλλά και αύριο, σχεδόν όλη την ημέρα θα συνεχίσει η χιονόπτωση, ίσως με περισσότερη ένταση. Και χθες το βράδυ, ό,τι είχε σχέση από τις 11.30 μέχρι τις 2.30 τα μηχανήματά μας, τουλάχιστον στο κομμάτι του νοσοκομείου, στο 4, στο δρόμο προς την Πέτρα, στην ανισόπεδο της Κολοκυθούς όπου υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά και από τις πρωινές ώρες βγήκαν έξω. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συνεχίζουν να βγαίνουν και να ρίχνουν και το αλάτι και να κάνουν αποχιονισμό όπου χρειάζεται. Στην περιοχή της Κλεισούρας είχαμε κάποιες δυσκολίες και πριν 2 ώρες άρχισαν να σχηματίζονται κάποια ανεμουσούρια σε κάποια σημεία, όχι ιδιαίτερα ψηλά, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να περνάει τουλάχιστον ανά 2-3 ώρες το μηχάνημα. Συνεχίζεται η προσπάθεια από τους χειριστές, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο σχεδόν 10-12 μέρες να δουλεύουν 12-14-15 ώρες το 24ωρο πάνω στα μηχανήματα και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων γιατί πιστεύω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουμε όταν προβλήματα. Που είχαμε κάποια προβλήματα στην Κοτήλη, για παράδειγμα. Πευκόφυτο, Χρυσή μέχρι και το Επταχώρι. Με τη συνδρομή και ενός μηχανήματος στη ΔΕΣΕ που ρίχνει το χιόνι εκτός δρόμου έγινε πλήρως η αποκατάσταση. Βέβαια συνεχίζει να χιονίζει εκεί. Το απόγευμα που ήταν τα μηχανήματα εκεί καθάρισαν, θα χρειαστεί να πάμε και αύριο. Αυτό που πρέπει όλοι να προσέχουμε, επαναλαμβάνουμε, σήμερα είναι και Παρασκευή, όχι άσκοπες μετακινήσεις, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μέσα σε 10 λεπτά, παρόλο που μπορεί να περάσει το αποχιονιστικό και να ρίξει το αλάτι, μπορεί να κάνει ένα χιόνι 2-3-4 πόντους, να δημιουργήσει μια οριστηρότητα. Και όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να συμβεί κάποιο, ξέρω εγώ, απρόπτο. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επιτακτικό, δεδομένου ότι είναι ο πλέον βαρύς χειμώνας των τελευταίων ετών. Όλο αυτό το οποίο ζούμε τις τελευταίες μέρες αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Η αναγκαιότητα λήψης κάποιων μέτρων σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέρμανση. Διότι το κόστος σίγουρα είναι υπέρογκο δεδομένων όλων αυτών των συνθηκών. Έτσι είναι, κυρία Μουστοβούλη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει. Ο κύριος Γκολιόπουλος τουλάχιστον είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θα επιχειρήσει να κάνει με τον Υφυπουργό Οικονομικών ένα ραντεβού την άλλη την Παρασκευή, έτσι ώστε να πάμε σύσσωμοι όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν κάποιοι ότι ειδικά μετά και βαρύ χειμώνα και με τις μειώσεις των μισθών και με την ανεργία και με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, ότι πλέον έχουν τυναχτεί όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των οικογενειών και καταλαβαίνετε απορούν πολύ πως ανταπεξέρχονται κάποιες οικογένειες με αυτή τη βαρυχημονιά. Γιατί πλέον αν χρειαζόταν κάποια οικογένεια 2-2,5-3 τόνους πετρέλαιο για όλη τη χειμερινή περίοδο, ήδη πολλές οικογένειες με αυτή τη βαρυχημονιά τους έχει πιάσει στις 10 Φεβρουαρίου και συνεχίζει τη βαρυχημονιά και με αυξημένη τιμή. Η προσπάθεια γίνεται, αλλά κυρία Αναγωστοπούλου, επαναλαμβάνω, οι αποφάσεις παίρνονται από κάτω. Παίρνονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, παίρνονται από βουλευτές που εκπροσωπούν και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γιατί το πρόβλημα αφορά πέραν της Καστοριάς και όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ό,τι έχει σχέση με την αυξημένη τιμή θέρμανσης του πετρελαίου. Θα πρέπει κάτι επιτέλους να γίνει.
Μάλιστα. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Σαββόπουλο, επειδή σήμερα είδαμε στην επικαιρότητα να γίνεται λόγος για νέες συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, κάτι που είχαμε ακούσει πριν από καιρό, αλλά προφανώς πάγωσε, έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα και σύμφωνα με όλα αυτά αναμένεται συγχώνευση του νοσοκομείου Καστοριάς με το νοσοκομείο Γρεβενών. Κύριε Νοστοπούλου, ό,τι έχει σχέση με τα δημοσιεύματα που γίνανε σήμερα στα διάφορα site, ουσιαστικά είναι η απόφαση συμπληρωματική η οποία έχει πάρει ο κύριος Λοβέρδος 8 Νοεμβρίου του 2011, όπου μιλάει για συνεργασίες νοσοκομείων, αναφέρονται 7 περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων είναι και η δική μας η περίπτωση μαζί με το νοσοκομείο των Γρεβενών. Μιλάει για συγχωνεύσεις, βέβαια στη συνέχεια μιλάει για στον κλείσιμο τομέα υγείας, μιλάει, ξέρω εγώ, στον επιστημονικό τομέα και στον εκπαιδευτικό τομέα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ειδικά αυτή την περίοδο που είχαμε την παραχειμονιά και έχουμε και πολλά περιστατικά όσον αφορά τα ορθοπαιδικά, στην κλινική της ορθοπαιδικής που χρειάστηκε να ψηφθώ αυτές τις μέρες επειδή έχω κάποιο συγγενικό πρόσωπο, το νοσοκομείο δέχεται εκατοντάδες πολίτες της Καστοριάς και εξυπηρετεί καθημερινά. Θεωρώ και πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέγεται ότι θα συγχωνευτούν και θα καταργηθούν. Είναι κόκκινη γραμμή το νοσοκομείο της Καστοριάς. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τολμήσει έστω και να το υποβαθμίσει. Τουλάχιστον η τροποποιητική απόφαση αυτή του κυρίου Λοβέρδου μιλάει για συνεργασίες μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη όμως, κύριε Σαββόπουλο, στη δεύτερη φάση. Είμαστε σε μια περίοδο όπου η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια της λιτότητας του μνημονίου παίρνει αποφάσεις οι οποίες ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι πώς θα περικόψουν τα έξοδα του προϋπολογισμού του ελληνικού κράτους, αλλά σε θέματα υγείας δεν μπορούν να γίνουν εκτός, κύριε Νοστοπούλου, το καταλαβαίνετε αυτό. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ότι έχει σχέση με κάτι που καταστήματα, ότι έχει με την Αγροτική Τράπεζα Μεσοποταμίας που τελικά λειτουργεί 2 μέρες την εβδομάδα, με τη ΔΟΗ Άργους Οριστικού, με το υποκατάστημα του ΙΚΑ, πιθανόν στα πλαίσια της συγχώνευσης, όχι ότι έχει λογική, αλλά τέλος πάντων δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Αλλά σε θέματα υγείας, επαναλαμβάνω, εκτός δεν έχει. Θα μας βρουν απέναντί τους. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι αυτό που λέει μόνο σε επίπεδο συνεργασίας. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε και θα δούμε τις εξελίξεις. Θα γίνει και μια συνάντηση την άλλη εβδομάδα μεταξύ των φορέων, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι δημοσιεύματα. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό που είναι ανερτημένο και στο διάβιο 8 Νοεμβρίου του 2011, που ουσιαστικά μιλάει για συνεργασίες μεταξύ νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα και είναι 7 περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων μία περίπτωση είναι και αυτή του νοσοκομείου Γρεβενών. Μιλάει ουσιαστικά, κύριε Σαββόπουλε, για συγχώνευση, πράγμα το οποίο σημαίνει, φαντάζομαι, δεν ξέρω και επακριβώς, οι περισσότερο αρμόδιοι θα μπορέσουν να μας ενημερώσουν. Πώς θα γίνονται οι εφημερίες, για παράδειγμα, μήπως 10 μέρες στο ένα νοσοκομείο, 10 μέρες στο άλλο νοσοκομείο. Αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα θα φέρει αυτό. Και από εκεί και πέρα, σε δεύτερη φάση, ουσιαστικά γίνεται λόγος για κλείσιμο των αδυνάτων νοσοκομείων. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι της Καστοριάς δεν θα είναι μέσα σε αυτό. Όπως και να έχει, πάντως, απαιτείται και στο κομμάτι αυτό εξαιρετικά δυναμική και άμεση κινητοποίηση. Είπαμε, στο τομέα της υγείας, κυρία Αναγνωστοπούλου, εκτός δεν έχει. Είναι κόκκινη γραμμή. Είναι ένα νοσοκομείο το δικό μας, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα επενδύθηκαν πάρα πολλά λεφτά από όλους τους φορείς. Ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πρώην, αλλά και ως περιφερειακή ενότητα, έχουν μπει πάρα πολλά λεφτά έτσι ώστε να βελτιώσουμε το κομμάτι της ποιότητας όσον αφορά την υγεία του Καστοριανού πολίτη. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, σαν επαρχιακό νοσοκομείο, που εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες της Καστοριάς καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαββόπουλε. Θα δούμε βεβαίως και θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρχουν από εδώ και εμπρός, αν θα μπορέσουμε βεβαίως να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ προς το παρόν. Καλό βράδυ, να ευχηθώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοκαιρία και για το νοσοκομείο της Καστοριάς. Πάμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς βρίσκεται εκεί. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάμε για τη συγχώνευση βεβαίως του νοσοκομείου, μιλάμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά μας έχει φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Απίστευτο το κόστος θέρμανσης πλέον για όλους τους κατοίκους της Καστοριάς και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και αυτό σίγουρα καθιστά και ακόμη πιο αναγκαίες τις πρωτοβουλίες για τη λήψη μέτρων. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, να μείνω λίγο από την τελευταία αποκάλυψη, την τελευταία που τώρα που συζητούσαμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Είναι μια αποκάλυψη λοιπόν που κάναμε σήμερα. Εννοείται, Μαριγώ, ότι δεν είχαμε καμία ανακοίνωση πριν το βγάλουμε εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Ήρθε
ο σχολιασμός, οι τοποθετήσεις των αρμοδίων υπευθύνων, ανεύθυνων, αδιάφορων και όποιων άλλων θα παρέμβουν μελλοντικά, αφού είδαν την λίστα που δημοσιεύσαμε σήμερα το πρωί και ανακοινώσαμε από τον ΑΕΦΕΜ, να πούν τώρα ότι θα ξεκινήσουμε τον αγώνα. Θυμίζω ότι υπάρχουν δηλώσεις και του Φίλιππου Πετσάνικου ότι όλα αυτά είναι σαχλαμάρες περί συγχωνεύσεων. Έχει πει και γι' αυτό δηλαδή. Σε λίγο θα σας κάνω μία αναφορά, Μαριγώ, για άλλη μία πληροφορία αποκλειστική που έχουμε για κάτι άλλο που θα κάνει μεγάλη έκπληξη στον Δήμο Ρεστίδος. Σε λίγο όμως θα σας το πω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε πρώτη φάση θα πάμε σε αυτό που περιέγραφες με τα νοσοκομεία, δηλαδή ίσως και μία εφημερία εδώ, μία εφημερία εκεί ή πέντε εδώ, πέντε εκεί. Και στη συνέχεια ενδεχομένως το κλείσιμο κάποιων νοσοκομείων, δεν διευκρινίζεται ποιον. Ωραία. Εγώ θα σου πω λοιπόν τώρα. Ξεκινάς από το Κοσταράζι, ξεκινάς από τη Χιό, ξεκινάς από την Κλεισούρα, ξεκινάς από την Χλόη για να πας στο νοσοκομείο που εφημερεύει. Δεν είναι της Καστοριάς και είναι το Γρεβενών. Και έξω γίνεται αυτό που έχει τώρα. Λοιπόν, εξηγήστε μου πότε και αν θα φτάσει ποτέ, αν είναι ειδικά επίγον, πιο γρήγορα στον Παράδεισο θα πάει παρά εκεί. Λοιπόν, αυτό να το αντιληφθείτε, γιατί μιλάμε για έναν ύπνο διαρκείας ανθρώπων που διοικούν αυτόν τον νομό, έχουν παραδώσει τα όπλα, αυτή την αίσθηση πια έχω, δεν αγωνίζεται κανείς για τίποτα. Το μοναδικό θέμα με το οποίο μπορεί να ασχολούνται είναι το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η επόμενη μέρα, αν θα γίνουμε ποτέ πρωθυπουργοί, ίσως βέβαια σε καμιά άλλη χώρα μπορεί να γίνει αυτό, ή βέβαια αν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Mm-hmm. Προσέξτε το, το κομμάτι αυτό των συγχωνεύσεων λέει ο Σαββόπουλος κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή ο Σαββόπουλος νομίζω ότι θα έπρεπε να θεωρεί και την ανεργία που είναι αδρανοποιημένη η περιφέρεια και ο Δακής. Θα έπρεπε να θεωρεί την υπόθεση του πετρελαίου, την υπόθεση όλων των ζητημάτων της ακρίβειας, για τα οποία θέματα δεν έχω δει, βρε παιδιά, κανένα σοβαρή κινητοποίηση και από την Περιφερειακή Ενότητα. Με συγχωρείτε που τα λέω, αλλά αν κάποιος βλέπει κάτι διαφορετικό, πέρα από κάποια επιστολή, πέρα από κάτι τέτοιο, ας μας το πει. Επιμελητήριο Καστοριάς, Δήμος Καστοριάς, επιστολή για το πετρέλαιο, ψήφισμα για το πετρέλαιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Έτσι νομίζουν ορισμένοι λύνονται ζητήματα. Όχι, πλέον δεν είναι ο τρόπος ο ενδεδειγμένος ουσιαστικά για να έχουμε αποτελέσματα και το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απαιτούνται άλλους τρόπους να βρούμε. Απαιτείται μια μεγαλύτερη κινητοποίηση, λίγο πιο ενεργή, λίγο πιο δυναμική, αλλά σίγουρα όχι με ένα χαρτί το οποίο θα πεταχτεί ενδεχομένως στον κάλαθο των αχρήστων. Ίσως δεν θα φτάσει και ποτέ. Βεβαίως. Ίσως δεν διαβαστεί. Εδώ δεν διαβάστηκε το μνημόνιο τώρα. Θα διαβάσουν ένα ψήφισμα που έρχεται από μια ξεχασμένη Καστοριά. Θέλω να σου πω ότι αυτή η είδηση για το νοσοκομείο είναι πάρα πολύ σοβαρή. Αρχικά μπορεί να μην γίνει άμεσα, δηλαδή, ενώ δηλαδή μπορεί να μην ξεκινήσει και πού είναι μια συγχώνευση κτλ. Όλα τα περνάνε έτσι σιγά σιγά. Και όλα βάζουν μπροστά την Τρόικα. Και για το θέμα αυτό και για άλλα πολλά κακά που γίνονται στον τόπο μας και στην Ελλάδα. Ακόμη και αυτοί που δηλώνουν ότι θέλαμε να σώσουμε, σκεφτείτε πόσο υπεύθυνοι είναι, Μαριγώ, για όλα αυτά που κάνανε, διότι αν πούμε ότι η Τρόικα λέει ότι για να μπορέσετε να λειτουργήσετε ως κράτος και να αποπληρώσετε τις υποχρεώσεις, πρέπει να εξοικονομήσετε, παράδειγμα, άλλα 3 δισεκατομμύρια τώρα, άλλα 11 μέχρι το 15. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ο εύρυθμος τρόπος λειτουργίας. Να το δούμε κάπως έτσι. Πρόσεξε. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, που δήθεν προσπαθούν να πείσουν γιατί είναι οι απεγνωσμένες τους προσπάθειες, όλα αυτά τα χρόνια μας κοροϊδεύανε. Ενώ βλέπετε με ποιον τρόπο πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα, ποια πολιτική οικονομική πρέπει να ακολουθήσουμε, δείτε λοιπόν τι κάναμε όλη τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000 μέχρι και σήμερα. Μα και τι εξακολουθούμε να κάνουμε και τώρα. Ναι, αυτό που εξακολουθούμε τώρα να κάνουμε είναι ότι πρέπει να δανειστούμε γιατί φτάσαμε στο τέλος κτλ. Το γιατί φτάσαμε στο τέλος, θα πρέπει πια να το προσωποποιήσουμε. Αυτοί μας οδήγησαν στο τέλος. Η πολιτική τους, Μαριγώ, 37 χρόνια τώρα, είναι να μας οδηγήσουν σε αυτή την καταστροφή με μαθηματική ακρίβεια. Άρα οι άνθρωποι απέτυχαν, διοικούσαν με αποτυχημένους τρόπους, με τρόπους που θέλανε μόνο την προσωπική τους επανεκλογή και πολιτικά, όπως έχει καταγγείλει ο ένας για τον άλλον, τον πολιτικό και όχι μόνο πλουτισμό. Τι είναι αυτό που κινδυνεύει να χάσει το Άργος Οριστικό? Λοιπόν, τι είναι να χάσει?
αυτό που είναι ήδη χαμένο εδώ και καιρό, νομίζω. Εδώ και καιρό. Αλλά με ιστορίες του εγώ θα κάνω και αυτά μην τα ακούτε κτλ. Έχω λοιπόν μια πληροφορία ότι πάει και το κέντρο νεοσυλλέκτων. Ας το ακούσει σήμερα ο Δήμαρχος Ορεστίδος. Δεν ξέρω τι μπορεί να προλάβει και τι δεν μπορεί να προλάβει. Η αίσθησή μου είναι ότι έχει τελειώσει και το θέμα αυτό. Ουσιαστικά, τώρα. Ουσιαστικά, Αντώνη, τον περασμένο Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες, πήραμε μία απλά μικρή παράταση ζωής για το κέντρο νεοσυλλέκτων στο Άργος Ορεστικό και τώρα, όπως και για το νοσοκομείο ουσιαστικά. Το παρουσιάσανε ως μία λύση που μην τα ακούτε αυτά και ποιος τα λέει κτλ. Λοιπόν, οι γνωστές πρακτικές που ίσως τότε ήμασταν και στα γυμνάσια, στα δημοτικά, αλλά δεν είχαν γεννηθεί. Στη δεκαετία του 80 που επένδυσαν κάποιοι την πολιτική τους πορεία, πηγαίναν στα καφενεία, σε ομιλίες και τα λέγανε και ο κόσμος τα πίστευε. Η κοινωνία δεν πιστεύει τώρα. Η κοινωνία ξέρει ότι υπάρχει αρχιακό υλικό, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχει το ένα, υπάρχει ο κόσμος θυμάται. Λοιπόν, μαθαίνω ότι κινδυνεύει και το κέντρο νοσηλέκτων. Και ίσως πολύ σύντομα θα δείτε δημοσιεύματα αύριο, μεθαύριο και αποφάσεις για λουκέτο. Μάλιστα. Επομένως, για ακόμη μια φορά πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν. Προσέξτε, μα εγώ το λέμε σήμερα. Ναι. Όπως και χθες, και θα το σχολιάσουμε σε λίγο αυτό, ήμασταν οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα που δημοσιεύσαμε και δημοσιοποιήσαμε την απόφαση Καρατζαφέρη για τις παραιτήσεις. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λοιπόν, πολύ σημαντική νομίζω και η είδηση για το κέντρο νεοσυλλέκτων. Δεν ξέρω βέβαια εάν πλέον είναι διατεθειμένο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει στις αποφάσεις τις οποίες είχε πάρει πριν από μερικούς μήνες. Μας έκανε το χατήρι ουσιαστικά να το διατηρήσει για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα το κέντρο νεοσυλλέκτων στο Άργος Ορεστικό. Τι περιθώριο υπάρχει από εδώ και πέρα για να δράσουμε και να κρατήσουμε, γιατί νομίζω, Αντώνη, αν σκεφτεί κανείς τον κατάλογο όλων των υπηρεσιών που έχουν χαθεί, του ευρύτερου έτσι, τομέα που έχουν χαθεί από την περιοχή μας, από τον νομό της Καστοριάς στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σίγουρα θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι δραματικά. Είναι δραματικά και αν γίνει αυτό που σας λέω τώρα, που υπάρχει αυτή η πληροφορία, αντιλαμβάνεστε πως δεν έχει μείνει τίποτα. Μάλιστα. Και δυστυχώς είναι ένας απολογισμός όπου κανένας πρόεδρος, κανένας τέλεχος και δεν ασχολείται και δεν μπορεί να καθίσει τίποτε πια στο νομό. Νοσοκομείο και κέντρο νεοσυλλέκτων στο Άργος Ορεστικό για ακόμη μια φορά στο κόκκινο ουσιαστικά κινδυνεύουν είτε να υποβαθμιστούν σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο είτε να καταργηθούν σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο νεοσυλλέκτων. Για να δούμε βεβαίως τι θα κάνουν εδώ και η αυτοδιοικητική μας και η περιφερειακή μας και η κοινοβουλευτική μας, βέβαια αυτοί έχουν άλλες ασχολίες, αλλά όπως φαίνεται δεν μπορούν να κάνουν τίποτε απολύτως. Δεν μπορούν να καρτήσουν μια Εγνατή ανοιχτή, δεν μπορούν να καρτήσουν μια πόλη, ένα νομό. Έτσι, θα κρατήσουν τώρα τα στρατόπεδα και τα υπόλοιπα που περιγράφουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε και πάλι στην συγκέντρωση που αναμένεται να γίνει την Τετάρτη. Ετοιμάζεται και ένα ψήφισμα ουσιαστικά και πολύ σύντομα θα δει και το φως της δημοσιότητας. Θα είμαστε εδώ να το δημοσιοποιήσουμε. Απλά σου θυμίζω ότι και για το κέντρο νεοσυλλέκτων έλεγε δεν πρόκειται να κλείσει. Δεσμεύονταν για το νοσοκομείο και μιλούσε για παραπληροφόρηση. Καλά, εντάξει. Την παραπληροφόρηση πλέον την έχουμε μάθει ότι γίνεται από τους ίδιους, όχι από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι βγάζουν τις πληροφορίες, αλλά ορισμένους οι πληροφορίες αυτές δεν τις αρέσουν. Αν δεν τους αρέσουν, ας κάνουν κάτι να τις αλλάξουν. Γιατί προφανώς δεν μπορούν. Δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη ή καμία απολύτως πρόθεση. Δεν ξέρω πλέον πώς να το ερμηνεύσω. Από εκεί και πέρα οι πληροφορίες είναι αυτές και νομίζω είναι απόλυτα διασταυρωμένες. Ας κάνουν καλά στην κυριολεξία. Πόσο μάλλον δε για το νοσοκομείο, έτσι. Δεν τίθεται ζήτημα υποβάθμισης. Δεν τίθεται. Της κοινωνίας που μας παρακολουθεί σήμερα. Διότι τους ενοχλούν οι αποκαλύψεις, το έλεγα από σήμερα το πρωί, είναι 7 διαφορετικές συγχωνεύσεις, περιπτώσεις, όπως θέλετε πείτε το, σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτές πάλι και εμείς. Για όνομα του Θεού τελικά. Λοιπόν, ξεσηκωμός την Τετάρτη, 2 η ώρα το μεσημέρι, έξω από, από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά φαντάζομαι αυτό θα λάβει διαστάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ψηφιστούν την Κυριακή. Μια γενικότερη αντίδραση από τους πολίτες της Καστοριάς, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να έχει συμμετοχή και θέλουν να αποδείξουν ότι απλά και η Καστοριά υπάρχει, είναι εδώ και συνεχίζει να ζει, δεν έχει ξεγραφτεί. Κοίταξε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, κίνηση πολιτών έτσι, για να συγκεντρωθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί να πρωτοαντιδράσει πια η κοινωνία φυσικά. Να αντιδράσουμε για όλα αυτά που περιγράφουμε, να αντιδράσουμε για την κακή εικόνα, την κατάσταση, την τραγική. Εν πάση περιπτώσει,
Σήμερα λοιπόν υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και χθες και σήμερα και αύριο μαθαίνω, συγκεντρώνονται, συζητάνε. Δεν έχει σχέση με κόμμα αυτή η ιστορία. Ίσως δεν θα πρέπει κανένας να τολμήσει, Μαριγώ, να το κομματικοποιήσει ή να το κάνουν οι συνδικαλιστές να φανεί ότι είναι από κάποιους κτλ. Μην τολμήσει κανείς, φαντάζομαι, βεβαίως. Δεν θα πρέπει να το κάνει. Να πω. Υπάρχει και αγανάκτηση και νομίζω ότι άσχετα με τις καιρικές συνθήκες, όλοι κρυώνουν, όλοι δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή τους ενώνουν πράγματα δραματικά πια και έχω την αίσθηση ότι ήδη και η αστυνομία προετοιμάζεται, γιατί φοβούνται ότι θα έχουμε μεγάλη παρουσία πολιτών. Αν η παρουσία των πολιτών είναι πολύ μικρή, Μαριγώ, έτσι τολμώ να κάνω μια προσέγγιση του θέματος, ότι προφανώς θα δώσουμε την εικόνα ότι εντάξει παιδιά, μπορεί να κρυώνουμε και να φωνάζουμε, αλλά οκ, okay, τα καταφέρνουμε. Ναι, τότε η Καστοριά σίγουρα έχει λύσει τα προβλήματά της, διότι εντάξει, ναι, νομίζω είναι μια καλή, μια ευκαιρία τέλος πάντων να δείξει η πόλη αυτή τι προβλήματα έχει. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, αν η συμμετοχή είναι μικρή, προφανώς τα προβλήματά μας αυτά είναι λυμένα. 100, 200, 300 άτομα, αντιλαμβάνεσαι ότι ναι. Το λέω αυτό με την έννοια ότι πολλές φορές υπήρχαν και υπάρχουν κινητοποιήσεις, ίσως για πολύ διαφορετικά ζητήματα, αλλά δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Προφανώς τώρα μπορεί να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Λέω και πάλι όμως ότι αν ο κόσμος τελικά ίσως δεν βγει κτλ., προφανώς δεν θα υπάρχει και το οικονομικό πρόβλημα με την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Θέλω να σου πω μόνο. Ναι, πες μου, πες μου. Όχι, ολοκλήρωσα και θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο από τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην Δημάρχου Καστοριάς, του κυρίου Παπουλίδη, ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πρόταση που αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη όλων μας πλέον. Α, ναι, ωραία, ωραία, να τη δούμε. Και έκανε και πολύ μεγάλη αίσθηση όλη η συνέντευξη του πρώην Δημάρχου. Λοιπόν, να σου πω το εξής, ότι είδα σήμερα, και αυτό παρακαλώ πολύ ο νομός Καστοριάς να το προσέξει. Είδα σήμερα, Μαριγώ, μέσα σε ελάχιστες ώρες, αυτό προσέξτε το παρακαλώ, 18 βουλευτές από νησιά, όχι από ένα νησί, αντιδράσανε με κοινή επιστολή τους, διαμαρτυρόμενοι για τον ΦΠΑ. Ναι. Επειδή γίνεται μία αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε, και τώρα να σας πω ότι μόλις πληροφορήθηκα ότι έχει οριστικοποιηθεί την Κυριακή ψηφοφορία στη Βουλή για τα νέα μέτρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μεθαύριο έχουμε την ψηφοφορία, mm-hmm. Μαριγώ. Λοιπόν, να σου πω ότι 18 βουλευτές συνεννοήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ να ζητήσουν να μην γίνει αυτή η αλλαγή του ΦΠΑ. Εκεί ξέρετε έχουν μικρότερο ΦΠΑ, γι' αυτό σας είπα ότι και το πετρέλαιο, παρότι που δεν το χρειάζονται 8-9 μήνες το χρόνο, το χρειάζονται 2 μήνες, 2,5 μήνες, είναι και πιο φθηνό λόγω του ότι το ΦΠΑ είναι χαμηλότερος. Λοιπόν, επειδή τους το πηγαίνουν στο 21% τώρα, έχουν καταθέσει την έντονη διαμαρτυρία. Επείτε μου στην Καστοριά, οι δύο βουλευτές και όλοι οι υπόλοιποι της Δυτικής Μακεδονίας, εάν είναι δυνατόν, μαζί με τους δημάρχους, εγώ θα πω, και τον Περιφερειάρχη, γιατί δεν έχουν συντονιστεί 5 μήνες τώρα, ίσως από τον Αύγουστο κιόλας, να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε την τιμή του πετρελαίου αυτή. Γι' αυτό μιλάω για αδιαφορία άνευ προηγουμένου. Ναι, και ανικανότητα προφανώς, ακόμη και το πιο απλό ουσιαστικά να κάνουν, να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το καλό της περιοχής. Αλλά προφανώς κάτι τέτοιο είναι πολυτέλεια και δεν θα πρέπει να τη ζητάμε πλέον από εκείνους. Αυτή είναι την κρίση της κοινωνίας και του κόσμου που παρακολουθεί. Ούτε το πιο απλό δεν κάνανε. 18 άτομα να βρεθούν. 15 οι βουλευτές, 12 οι βουλευτές. Να καταθέσουν και να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Να απαιτήσουν ότι και να πούν ότι στην τιμή του πετρελαίου στον νομό Καστοριάς και σε 3 άλλους 4 νομούς, φόροι του κράτους είναι, ρε παιδιά, το 70%. Λοιπόν, να το μειώσετε ας μόνο για 4 μήνες. Για να διευκολυνθεί ο κόσμος. Γιατί, αν μη τι άλλο, οι ανάγκες εδώ είναι πολύ πιο μεγάλες σε σχέση με την Νότια Ελλάδα. Οπότε δεν μπορεί να υφίσταται αυτήν η αδικία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη και την πρόταση που κάνει ο πρώην Δήμαρχος Καστοριάς. Συνταξιούχοι, για παράδειγμα γιατροί, να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ίσως στεγαζόμενοι σε κάποια γραφεία της πρώην νομαρχίας, νυν Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Οι δικηγόροι να μπορέσουν να αναλάβουν χωρίς χρήματα κάποιες δικαστικές υποθέσεις του κόσμου, οι οποίες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα με όλα αυτά τα χρέη. Και γενικότερα ο κάθε κλάδος, ακόμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, με τον οποιοδήποτε τρόπο να ενισχύσει αυτό το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο είναι περισσότερο απαραίτητο νομίζω σήμερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη και βεβαίως επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε. Ωραία. Στον τόπο μας, για να είμαστε πιο πρακτικοί, να γίνει αυτό και να δώσουμε ένα βροντερό παρόν. Η Καστοριά ίσως να μην έχει πληγεί ακόμα
στο βαθμό που έχουν πληγεί άλλες περιοχές, γιατί το προϊόν της Γούνας δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, τη χώρα μας, έχει σχέση με τις χώρες της Ανατολικής κυρίως Ευρώπης και ενδεχομένως να εφησυχάζουμε. Και πάλι μιλάμε για 30% ανεργία και στην Καστοριά. Μπράβο. Βέβαια είναι. Όπως και να έχει το πράγμα, είχε η Καστοριά ανεργία. Πάντα. Αλλά υπάρχουν και άλλα τοπικά προβλήματα, τα οποία επιζητούν μια διάθεση αλληλεγγύης από μέρος μας. Βέβαια, κανείς δεν έχει ιδιαίτερη πρόσβαση στην κοινωνική ευτυχία και ευαισθησία, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να σκεφτούμε πώς θα βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας και να οργανωθούμε πάνω σε αυτό. Π.χ. παραδείγματος χάρη, εμείς οι συνταξιούχοι γιατροί του συστήματος υγείας μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας. Εάν μας κινητοποιήσει, ας πούμε, ο Περιφερειάρχης, εγώ βλέπω, το έχω πει και πριν 2 χρόνια αυτό, το επαναλαμβάνω και τώρα που είναι ακόμα πιο επίκαιρο, γιατί υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση πλέον, ούτε και στο νοσοκομείο, δεν έχουν να πάρουν το αστικό, δεν μπορούν και με αυτές τις καιρικές συνθήκες να πάνε στο νοσοκομείο, δεν έχουν λεφτά να πάνε σε ιδιώτες εξωτερικούς γιατρούς. Νομίζω ότι αν θέλει να με ακούσει ο κ. Σαββόπουλος, τα κάτω γραφεία του ισογείου της νομαρχίας, της τέως νομαρχίας, που έχουν αδειάσει πλέον από υπαλλήλους, η πρώην πρόνοια και το πρώην τμήμα υγιεινής, τα γραφεία αυτά μπορεί να γίνουν άνετα εξωτερικά ιατρία με εθελοντάς γιατρούς, νευρολόγος, ψυχίατρος, πνευμονιολόγος, με ευθύρας, ορθοπαιδικοί που έχουν φύγει, τουλάχιστον σε ανθρώπους να μας δώσουν βέβαια το δικαίωμα να συνταγογραφούμε για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πρακτικά, γιατί μόνο να βάλει μια διάγνωση δεν αρκεί για να βοηθήσει κάποιον, πρέπει να τον δώσεις και ένα, μια θεραπεία. Επομένως μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά ως προς τα καύσιμα και την ενέργεια. Εδώ οι Δήμοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αλληλεγγύης προς αυτούς με τις κοινωνικές δομές που έχουν, να ψάξουν, να βρουν. Αυτή τη στιγμή χιονίζει έξω και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να πάω σπίτι μου. Σκεφτείτε εγώ, αυτός ο κακομύρης που έχει μόνο τα πόδια του, πώς θα πάει να πάρει πετρέλαιο, ένα μπετονάκι πετρέλαιο, αν έχει και λεφτά να τα πάρει αυτά. Ας δούμε λοιπόν να βοηθήσουμε, να εντοπίσουμε για να βοηθήσουμε. Στους κεντρικούς δήμους έχουν γίνει τέτοιοι σταθμοί. Αναμένεται να γίνει βοήθειας, εδώ και ένα κοινωνικό παντοπολείο. Παροχής κοινωνικής βοήθειας. Πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον εγώ είμαι στη διάθεση. Και πιστεύω ότι κοντά μαζί θα είναι και άλλοι πολλοί συνάδελφοι γιατροί που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί για να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στον χώρο που προκειμένου. Ας είναι και ένα ασθενοφόρο έξω. Οποιοδήποτε δημόσιο. Ώστε αν υπάρχει και καμιά ιδιαίτερη περίπτωση σοβαρή, να μετακινείται αμέσως προς το νοσοκομείο. Έτσι νομίζω θα αποσυμφορηθεί και το νοσοκομείο κατά πολύ από τους ανθρώπους που ενδεχομένως για μια συμβουλή, για μια συνταγογραφία, για ένα φάρμακο, αναγκάζονται να πηγαίνουν 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον από την πόλη της Καστοριάς. Μάλιστα, λοιπόν, είναι καλή η πρόταση την οποία. Την επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν την έχω πει τώρα. Την έχω πει και πριν 2 χρόνια και νομίζω πάλι από την εκπομπή σας. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν προχωράμε σε κάτι πρακτικό. Πρέπει να βασιστούμε ένα στον άλλον ουσιαστικά. Πρέπει να αναπτυχθεί το αίσθημα της κοινωνικής. Επίσης, κυρία, ο Δικηγορικός Σύλλογος. Με πρωτοβουλία του να δώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφύγουν, έχουν δάνεια. Αλλά ας αρχίσουν σε λίγο και οι κατασχέσεις. Δεν έχουν χρήματα για να προσφύγουν σε νομικό. Δεν λέω να πάει σε όλους, αλλά η κοινωνία μας είναι μικρή και είναι γνωστό ποιοι δεν μπορούν. Ποιοι χρωστάνε και δεν έχουν. Ώστε να βοηθηθούν να μην χάσουν και τα λίγα περιουσιακά στοιχεία που τους απέμειναν. Μάλιστα, λοιπόν. Κοινωνική αλληλεγγύη, το επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά να το δώσουμε και περιεχόμενο. Και συγκροτημένα πρακτικά. Έτσι να το κάνουμε και πράξη. Λοιπόν, Τετάρτη, 2 η ώρα, το επαναλαμβάνω και εγώ για κάποια φορά. Πρέπει να δώσουμε ένα βροντερό παρόν.
για να καταλάβουν ορισμένοι και σε τοπικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο ότι υπάρχει. Κυριολεκτό. Και πάλι επαναλαμβάνω τους φίλους μας τους κυνηγούς να έρθουν εύκολοι να ρίξουν και μια να ξυπνήσουν τα μυαλά εκείνων που ακόμα. Λοιπόν, να έρθουν και οι κυνηγοί να ρίξουν μια πισταλιά στον αέρα για να ξυπνήσουν εκείνοι οι οποίοι κοιμούνται, Αντώνη. Ναι, έχει κάνει αίσθηση αυτή η τοποθέτηση. Και καταλαβαίνετε βέβαια πού φτάνει έτσι, η αγανάκτηση των πολιτών. Πέρα από αυτό που είπε, πώς διευόταν ο άνθρωπος για να ρίξουμε κτλ. Οι ένστολοι και όλα αυτά, οι κυνηγοί και ό,τι άλλο είπε, θεωρώ πολύ ιδιαίτερη την αναφορά που έκανε νωρίτερα. Ναι. Και προσέξτε, δεν έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες τοπικά. Δυστυχώς δεν έχουμε. Έχω πει πολλές φορές, μέσα στα ζεστά γραφεία, βολεμένοι, διάφοροι τύποι που διοικούν με τα δωρεάν αυτοκίνητα που τους παρέχει το κράτος, που δεν αντιλαμβάνονται, με μισθοδοσίες 15-20 χιλιάδων, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν ότι όλα αυτά, τα ωραία, το παραμύθι που ζούνε, για το οποίο ευθύνεται ο ελληνικός λαός και ο καστοριανός λαός που τους αφήνει εκεί να βρίσκονται, τελειώνει. Είναι προτιμότερο να υπάρχει και λίγο ευαισθησία, να μην υπάρχει ηρωνία. Έτσι, και να μπορεί πραγματικά να υπάρχει αποτέλεσμα. Ας το δει κάποιος τελικά αυτό που έχει πει ο κ. Σταυλίδης. Κοινωνική αλληλεγγύη και εθελοντική προσφορά από ανθρώπους συνταξιούχους ή από ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας που μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν για τους συνανθρώπους τους, τουλάχιστον να μπορέσει με τον οποιοδήποτε τρόπο να διευκολυνθεί κάπως η κατάσταση, γιατί είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ανάγκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να αρχίσουν να αναπτύσσονται τέτοιοι. Το θέμα αυτό μαθαίνω ότι θα υπάρξει και παρέμβαση από εβδομάδα ίσως και γράφος από την Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνυπογράφει από ό,τι πληροφορήθηκα μια τέτοια πολύ ευαίσθητη, σημαντική, ουσιαστική πρόταση από τον Δημήτρη Παπουλίδη που έγινε δημόσια χθες βράδυ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό ας το ακούσουν κάποιοι. Το θέμα και με τις ανταγογράφεις είναι τεράστιο. Καλείται ο πολίτης ενώ πληρώνει στον ασφαλιστικό φορέα χρήματα, όσοι μπορούν να πληρώσουν, να πρέπει να καταβάλει χρήματα 10-15 ευρώ σε γιατρούς για να μπορεί να του γράψουν φάρμακα. Ό,τι πιο άθλιο και απαράδεκτο μαζί με όλα τα άλλα έχουν κάνει παιδιά οι βουλευτές και οι υπουργοί. Αυτοί που λένε ότι ψηφίζουμε για να σας σώσουμε. Και όχι είναι μόνο. Δυνατόν να έχεις κατακρεουργήσει την κοινωνία και να λες θα σε σώσω. Σε μια δωρεάν δημόσια υγεία ουσιαστικά ο κόσμος έχει αποκλειστεί, διότι πραγματικά μόνο δημόσια δεν είναι η υγεία. Αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να έχεις και σωστή υγειονομική περίθαλψη. Οπότε είναι πολύ μεγάλο θα πρέπει και αυτό ναι, με κάποιον τρόπο να το δούμε και εδώ για την περιοχή μας. Πολύ σωστή η πρόταση, το είπαμε και χθες, να δούμε αν θα υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα πλαισιώσουν την πρόταση αυτή του κυρίου Παπουλίδη. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, είπες προηγουμένως ότι οριστικοποιήθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή την Κυριακή. Θα κληθούν οι βουλευτές να ψηφίσουν ναι ή όχι στα νέα μέτρα μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα με μια κυβέρνηση η οποία παραπέει από χθες, σήμερα, φαντάζομαι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, αποκορύφωμα την Κυριακή και κανένας δεν ξέρει τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα τη Δευτέρα και αν θα υπάρξει όπως λένε Δευτέρα ή αν θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Θέλω να σου πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όχι η στάση που έχει ο Καραντζαφέρης, θα σχολιάσουμε, και ο Αντώνης Σαμαράς. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η στάση που έχει ο Παπανδρέου. Πούντος. Βλέπω να φεύγουν πούντος. Πούντος. Ελπίζω να έχει γυρίσει από Κώστα. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγε και κάποιο άλλο ταξίδι μετά τη συμφωνία, αλλά είναι ανύπαρκτος. Είναι ανύπαρκτος. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Μου κάνει εντύπωση πώς αρχίζουν και φεύγουν δικοί του άνθρωποι στο παπανδρεϊκό μπλοκ Ξενογιανακοπούλου κτλ. Mm-hmm. Το θεωρείτε πολύ τυχαίο. Θεωρείται πολύ τυχαίο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει δημόσια καμία προσπάθεια να μαντρώσει όπως έκανε, αν θυμάστε, στο παρελθόν. Στο παρελθόν, πώς λεγόταν, πολυνομοσχέδιο και το προηγούμενο, πώς το λέγαμε, στο πρόθεσμο. Λοιπόν, εκεί που είχαμε τη μεγάλη τρέλα, τους κυνηγούσανε στη Βουλή, τους έψαχνε ο Πετσάβλικος, κλειδωνόντουσαν στα γραφεία, έβγαινε ο άλλος από την άλλη πόρτα, καθόντουσαν μέσα. Δεν βλέπω καμία τέτοια κίνηση. Νομίζω, Αντώνη, ότι το ρόλο αυτό πλέον, τώρα θέλοντας, χωρίς να το θέλει, τον έχει αναλάβει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον έκανε να φαίνεται σαν να είναι ο πλέον υπέρμαχος του μνημονίου. Και από την άλλη, διαπιστώνω και μία αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του κυρίου Καρατζαφέρη, ο οποίος δεν έχει. Δηλαδή, πριν λίγες ημέρες είπε ναι στη συμφωνία, συμφώνησε με τους υπολείπους, σήμερα ξαφνικά δεν θα ψηφίσει το
μνημόνιο. Ας κάνουν οι βουλευτές ό,τι θέλουν, είναι στη διάθεση του κυρίου Παπαδήμου. Παρετούνται οι βουλευτές. Οι δύο από αυτούς τους βουλευτές λένε ότι θα στηρίξουμε εμείς την κυβέρνηση, έστω και αν δεν είμαστε βουλευτές. Και πραγματικά αναρωτιέμαι να καταλάβω αν κανένας από όλους αυτούς τους τέσσερις, βάζω και τον κύριο Παπαδήμο μέσα σε όλο αυτό, ξέρουν σε τι κατάσταση έχουν φέρει τη χώρα και τι προκαλούν με τις ενέργειές τους και τις αποφάσεις τους τις υποτιθέμενες σήμερα σε όλους μας. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι ο πολιτικός κόσμος που δεν συμμετέχει σε όλα αυτά, η κυρία Μπακογιάννη μίλησε για καραγκιοζηλίκια και νομίζω ότι δημόσια δεν έχω συμφωνήσει σχεδόν ποτέ μαζί της. Συμφωνώ. Έχει κάνει επίσης η κυρία Μπακογιάννη και μου κάνει εντύπωση αυτό. Έχει κάνει μια πρόταση Μαριγό την οποία κανείς δεν προσεγγίζει. Είπε για τα 325 εκατομμύρια και δεν τολμά κανένας. Να κοπούν από τις συντάξεις και τους μισθούς των βουλευτών. Τους μισθούς των βουλευτών. Και δεν τολμάει κανένας βουλευτής. Με πόση ευκολία θα πάνε να ψηφίσουν μεθαύριο τα απαράδεκτα, τα αισχρά αυτά μέτρα. Αυτοί και οι χειροκροτητές τους, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές που έχουν μπει παλαιότερα σε περιφέρεια και σε γεωργικές υπηρεσίες κτλ. Διευθυντές και όλοι αυτοί οι βολεμένοι που χειροκροτάνε τέτοιους βουλευτές. Μου λέτε λοιπόν με ποιον τρόπο θα πρέπει να αντιληφθούμε γιατί δεν απαντούν αυτοί οι άνθρωποι. Ψάχνουμε, έχουμε χαθεί σε έναν ωκεανό δισεκατομμυρίων που χρωστάει η Ελλάδα και ξαφνικά υπάρχει ένα θέμα για 300 εκατομμύρια ευρώ. Και ενώ προτείνει Μπακογιάννη, ρε παιδιά, από τις συντάξεις κόψτε, βουλευτές, προνόμια, θα τα συγκεντρώσετε, λέει, γρήγορα. Ναι. Δεν τολμάει ούτε Βενιζέλος ούτε κανένας να πει από εκεί να τα πάρουμε. Ας δείξουν τη μεγαλοψυχία τους για μια φορά στη ζωή τους. Για μια φορά. Ποια μεγαλοψυχία να δείξουνε. Με 10 και 15 και 20 χιλιάρια εκατομμύρια αντιλαμβάνονται τι περνάει η Ελλάδα σήμερα. Που καταγγέλει ο ένας τον άλλον ότι βγάζουν τα χρήματα εκτός. Πηγαίνουν και κάνουν γυμναστική σπάστα στη Βουλή μέσα όταν έξω η Ελλάδα πεινάει και ζητιανεύουν. Και μικροί και μεγάλοι και μεσαίοι επιχειρηματίες. Σοβαρολογείτε. Και νομίζουμε ότι αυτό θα το ανεχτούμε ή θα τους φοβηθούμε με τις διάφορες απειλές που βλέπω καθημερινά να κάνουν και στα μέσα ενημέρωσης. Σοβαρολογείτε. Το θέμα είναι ότι, όπως είπα και προηγουμένως, η κυβέρνηση στην κυριολεξία παραπέει. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους να πηδάν πλέον από το καράβι, χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και κανένας δεν μπορεί να βγει απλά. Και με απόλυτη ειλικρίνεια να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι ότι δεν ξέρουμε, Αντώνη, ακούμε και πάλι, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει Δευτέρα, εάν δεν ψηφιστούν τα μέτρα. Η χώρα θα πάει στη χρεοκοπία. Από εκεί και πέρα, ο κακός χαμός που έχει γίνει στην Ευρώπη, η οποία στην κυριολεξία μας κοροϊδεύει. Ήταν δραματική η χθεσινή νύχτα με τον κύριο Βενιζέλο. Καθόλου δραματική δεν είναι. Άκουσέ με. Θα σε ρωτήσω εσένα και θα το σχολιάσουμε οι δυο μας. Ναι. Ακούς τη Μέρκελ που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να χρεοκοπήσει γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα τρομακτικά ζητήματα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ ότι χρεοκοπεί. Μάλλον πριν το πω αυτό. Ο Ομπάμα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει η Ελλάδα διότι αυτό θα μετακυληθεί και ως πρόβλημα στην Αμερική θα διαλυθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν λένε. Ναι, από τη μία έχεις αυτό και από την άλλη όμως έχεις το εκβιαστικό δίλημα ότι παιδιά αν δεν ψηφίσουμε τα μέτρα τη Δευτέρα δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα διαλυθούν άλλα 10-15 κράτη, μα είναι δυνατόν η Ελλάδα, εάν χρεοκοπήσει, που είναι χρεοκοπημένη ούτως ή άλλως, να μπορέσει όχι μόνο να αφήσουν ή να μην αφήσουν, αυτά δεν τα συζητάμε τώρα, έτσι, δεν πρόκειται. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το ντόμινο να εξελιχθεί και η Ελλάδα επειδή χρεοκόπησε να γίνει όλο, δεν θα γίνει τίποτε από όλα αυτά που περιγράφουν κατά τη δική μου την άποψη. Εντάξει, εδώ βλέπετε οι μνημονιακοί τύποι ξαφνικά γίνανε αντιμνημονιακοί, αρχίζουν και φεύγουν τώρα. Και οι αντιμνημονιακοί, Αντώνη, έχουν γίνει μνημονιακοί τύποι, διότι το έχουμε δει και αυτό. Ναι, κοίταξε, το μόνο που περιμένω να δω, μετά την ξένα Γιαννακοπούλου, να παραιτηθεί κανένας πετσάνικος, το δεξί χέρι του κυρίου Παπανδρέου. Λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνενέσει σε όλα αυτά τα μέτρα. Εντάξει. Να δω, αν το δω και αυτό μετά, τελείωσε. Λοιπόν, περιμένουμε πάντως τη στάση και του κυρίου Πετσάνικου και του κυρίου Τζιγκαλά για μετά και την ανοιχτή επιστολή, την οποία ανακοίνωσε και χθες στο δελτίο μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, κύριος Μαλέας, και την οποία απέστειλε σήμερα ουσιαστικά, λέγοντας τους χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να μας σώσετε. Ναι, αυτό είναι μια σημαντική επιστολή που έχει κάνει το Εργατικό Κέντρο, ανοιχτή επιστολή σε την Καλάντα και Πετσάνικο. Έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και είναι και ενοχλημένη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι έχω μια πληροφορία ότι ο κύριος Ζήση Τσιγκαλάγιας έχει μια σκέψη μαζί με κανένα 10, 11, 12 άτομα βουλευτές να μην ψηφίσουν την Κυριακή. Μάλιστα. Θα μου πεις τώρα,
εντάξει. Περιμένω να το δω, όχι, περιμένω να το δω, γιατί θυμάσαι ότι τέτοιες σκέψεις έχουμε ακούσει πάμπολες φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Σκέψεις οι οποίες βεβαίως μέσα στο κοινοβούλιο μεταλλάχτηκαν και από όχι έγιναν, έγιναν ναι ουσιαστικά. Επομένως, περιμένουμε. Ωραία. Επειδή ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών ότι και με τα μέτρα αυτά δεν σώζεται η Ελλάδα, με την έννοια ότι το χρέος παραμένει 136, όχι 120, άρα λοιπόν και άλλα μέτρα χρειαζόμαστε, να δω, αφού τα ψηφίσουμε την Κυριακή αυτά, πάλι δεν φτάνουν. Την επόμενη φορά τι θα γίνει. Όχι, όχι, όχι. Και την Καλάγια και Πετσάρνικο δεν θα μπορούν να έρθουν με το επιχείρημα ότι το κάναμε για να σώσουμε την Ελλάδα, αφού ήδη ομολογούν ότι δεν, πώς το λένε, ότι δεν θα σωθεί, δεν μειώνεται κατά πολύ εκεί που πρέπει το χρέος. Και λοιπόν, απαιτούν τα εκ νέου μέτρα. Να δω λοιπόν ποια θα είναι η επιχειρηματολογία, όχι μόνο στο παππού, στη γιαγιά, στο νέο, στη νέα, στην οικογένεια, τι θα τους πούν στην Καστοριά, γιατί τους έχουν με την ψήφο καταδικάσει σε φτώχεια και πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε, οδηγείται και σε άλλες πράξεις. Λοιπόν. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι κρίσιμο. Το αποκορύφωμα βεβαίως την Κυριακή, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και εδώ είμαστε και από Δευτέρα βεβαίως να το σχολιάσουμε όλα αυτά. Αναλυτική ενημέρωση και μέσα από τον blog του ΑΕΦΕΜ. Θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπεις, ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Είχαμε μια αποκλειστικότητα μεγάλη χθες. Δημοσιεύσαμε πτήσεως, μπορούν τώρα να σοπάσουν. Και λέει πιο κάτω η ανακοίνωση, προσέξτε, την έχουν αναρτήσει ως τοπική. Τι λέει εδώ, πρόεδρος, ένας Δημήτρης Αντωνάκης, και έχει αναρτηθεί από έναν Απόλλωνα μπός, ένας μπός είναι αυτός, τις 5:33 λέει. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού γίνονται οι αναρτήσεις. Προφανώς, λοιπόν, δεν ξέρει λέει, τι γίνεται λοιπόν, μέσα στο ίδιο το κόμμα. Ναι, μα μας κάνει εντύπωση. Λέει ότι, ενώ παραθέτει ότι δεν ψηφίζουν τα νέα μέτρα, τα στελέχη μου στη διάθεση του Πρωθυπουργού, ενώ έχουν βγει οι παραιτήσεις, λέει στην ανακοίνωση ότι μπήκαμε στο κυβερνητικό σχήμα για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις. Δηλαδή, στην ουσία, η τοπική αυτή ανακοίνωση είναι αντίθετη με την παρέτηση που έγινε. Ναι. Ενώ οι παρέτησεις έχουν γίνει στις 3,5 ώρα, ο κύριος που κάνει τη σύνταξη αυτής της επιστολής και μιλάει για τα παπαγαλάκια κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν ξέρω. Οι τοπικές, όταν δεν ξέρουν τι τους γίνεται, πρέπει είναι όχι μόνο να σοπάσουν, να σηκωθούν να φύγουν, γιατί έτσι δεν μπορούν ενδεχομένως να μεταφέρουν τα προβλήματα που έχει ένας τόπος. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση, στις 6 παρά, και ακόμη δεν το έχουν διορθώσει. Θεωρώ ότι είναι ένας εξευτελισμός για ένα μεγάλο κόμμα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Αγερμός είναι ένα μεγάλο κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση σήμερα. Να βγαίνει 5,5 ώρα και να λέει ότι εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση για να δουλέψουμε κτλ. Κτλ. Και να μιλάει για παπαγαλάκια. Λοιπόν. Για να μην υπάρχει περαιτέρω εξευτελισμός, καταρχήν πρέπει να φύγει η ανακοίνωση αυτή, ίσως και άλλοι να φύγουν, να τα διορθώσουν και να προσέχουν πολύ, ίσως οι άπειροι συντάκτες τέτοιων δελτίων τύπου, τουλάχιστον να μπορούν να ερμηνεύουν και αν δεν μπορούν οι ίδιοι, ας ενημερώνονται τηλεφωνικά από το ίδιο τους το κόμμα, ή τουλάχιστον εμείς είχαμε στη διάθεσή μας τις παραιτήσεις πολύ γρήγορα, εάν το κόμμα δεν έχει τις παραιτήσεις των στελεχών του κόμματος, τι να πω. Γίνονται ερωτήματα. Πω, βρε, λοιπόν, παιδιά. Καλύτερη ίσως, ενημέρωση. Ο Φουντεδάκης ήταν αποκαλυπτικός όταν είχε μιλήσει πριν καιρό. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και όλος ήταν και ένα ωραίο τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή. Το πετώ το παπαγάλος, αλλά ήταν άλλο το. Αφιερωμένο λοιπόν, εξαιρετικά. Εδώ τώρα με ίσως άλλα πράγματα πρέπει να μπλέξουμε. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Πάμε κυρίες και κύριοι σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Home and Care. Συνεχίζουμε τις απίστευτες τιμές. Περσίλ, υπερσυμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 40 μεζούρες 12,80. Volvas Mitel, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 20 μεζούρες 4,50. Black Cave, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου για μαύρα ρούχα 20 μεζούρες μόνο 3 ευρώ. Band Reinegger, δραστικό σαφρός για βρωμιά, άλατα και υπολείμματα σαπουνιού 600 ml 2,80. Super Soft, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολών 3,60. Σάουμα σαμπουάν 400 ml 2,80. Home and Care. Τιμές σοκ σε επώνυμα γερμανικά προϊόντα. Χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Home and Care στην Καστοριά, Γράμμο 179, απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη. If the knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice.
KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά. Τολεμαίων 3. Τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων. Τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά. Θεοδόρους Γιάκα 4. Τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμου 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας. Και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας, όσο και την δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν. Διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού, Καστοριάς Εδέσης. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Το πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Πράσινο σπίτι. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δυσπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών, με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Οριστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, επιτυχία και καλή χρονιά.
καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κουσουνή, τον πολιτευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κύριε Κουσουνή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Άννα. Βγήκαμε λίγο απότομα στον αέρα. Λοιπόν, ορίστε. Βγήκαμε, λέω, λίγο απότομα στον αέρα. Απότομα είπατε, δεν σας ακούω. Ναι, απότομα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα μετά τις σημερινές εξελίξεις που είχαμε από την πλευρά του αρχηγού του κόμματός σας, του κυρίου Καρατζαφέρη, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν θα ψηφίσει τα μέτρα του Μνημονίου, έθεσε τους υπουργούς του κόμματός του στη διάθεση του κυρίου Παπαδήμου και αυτοί στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Μάλιστα. Πρωτού προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι... Να συγχαρώ και τουλάχιστον και εσάς και το σταθμό σας που πρωτοστατείτε σε αυτή την κίνηση διαμαρτυρίας του Καστοριανού λαού για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και θα πρέπει να σας πω ότι όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Όπως γνωρίζετε καλά, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, ήδη πρωτού αρχίσετε εσείς και οι υπόλοιποι να οργανώνεστε για τη διαμαρτυρία, εγώ στις 18 Ιανουαρίου, όπως γνωρίζετε, το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Παραράς γιατί έλαβε γνώση, έστειλα έγγραφο προς τον πρόεδρό μας, τον κύριο Καρατζαφέρη, λέγοντάς του ότι συγκεκριμένα, ξέρετε, η απόφαση του ΠΑΣΟΚ το καλοκαίρι ήταν, όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας, ότι η τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί, ήταν να αυξηθεί μέχρι το Δεκέμβριο να πάει στο 1,5 ευρώ, έτσι δεν είναι, να εξισωθεί η τιμή κίνηση με την τιμή, του θέρμανσης. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι. Και μετά από διαμαρτυρίες ανεβλήθηκε και είπαν ότι ναι, από το 2012 θα εξισωθεί αυτή η τιμή. Και ο κύριος λόγος δήθεν για αυτόν τον λόγο, για αυτή την απόφαση που έλαβαν, ήταν ότι υπάρχει μεγάλη λαθρεμπόριο των καυσίμων. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια δικαιολογία και όχι η αιτία. Διότι αφού δεν έχει έσοδα το κράτος, θα πρέπει να επιβάλλουν πάνω από 70%, όχι 70%, πάνω από 70% είναι οι φόροι του κράτους. Και βέβαια, αυτή η προκρούστια τακτική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι ή όλοι θα πληρώνετε τα ίδια, και εμείς και οι Κρήτες, είναι απεχθής. Δεν την σηκώνει καμία λογική και κανένας άνθρωπος σόφρον δεν μπορεί να αποφασίσει να συνταχθεί με αυτήν την απόφαση. Γι' αυτό και οι σόφρονες πολιτικοί σε όλα τα, και κυβερνήτες σε όλα τα κράτη κατά περίπτωση προσαρμόζουν την πολιτική τους και τις απαιτήσεις από τους πολίτες της χώρας. Παραδείγματος χάρη, για να σας πω ένα παραδειγματάκι, οι Φιλανδοί, οι οποίοι είναι άσπονδοι φίλοι μας αυτή την περίοδο, φροντίζουν να κάνουν τις πιο πολλές φάρμες τους στις rural areas, όπως λένε, δηλαδή στις προβληματικές και αγροτικές και απομονωμένες περιοχές, για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, τις φάρμες των κουνοφορών ζώων. Mm-hmm. Αυτό ως ένα μικρό παράδειγμα. Τώρα, μια άλλο μικρό σχολιασμό θα ήθελα να μου επιτρέπετε. Λίγο σύντομα κάνω... μόνο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα κέρια ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα. Ναι, θα μου αφήσετε λοιπόν να πω δύο πραγματάκια ακόμα. Σχετικά με τα 300 έξτρα εκατομμύρια που ζητάνε οι Τροϊκανοί, που είναι και μία από τις αιτίες αποχώρησης του πρόεδρου μας, του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθούν αυτά τα 300 εκατομμύρια. Εγώ αμέσως θα σας πω ότι μπορούν να βρεθούν αμέσως τα 100 εκατομμύρια από τις μίζες του Τσοχατζόπουλου, τα 2 εκατομμύρια, του Τσουκάτου, άλλη μίζα αυτή από τις Ζήμενς, και βέβαια τα 8 εκατομμύρια το υπόλοιπο της μίζας για τα υποβρύχια που εισέπραξε το Υπουργείο Εθνικής Αμυνής επί εποχής με ημεράκι. Αυτά για να κλείσουμε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έγινε ανεδείχθη για ακόμα μια φορά η ηγετική φυσιογνωμία του Γιώργου του Καρατζαφέρη, ενός σοβαρού πολιτικού και μάλιστα ενός ανδρός ο οποίος ξέρει τι κάνει με ευφυΐα. Θα ήθελα να σας πω, πριν προχωρήσουμε, δύο λογάκια ακόμα. Θυμάστε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους ανέφερε σήμερα ήταν ότι ναι, τακτοποιούν οι δανειστές μας με τα δάνεια των 100.000 εκατομμυρίων τις τράπεζες. Τακτοποιούνται οι δανειστές μας. Τακτοποιούνται οι τράπεζες. Ναι, η πατρίδα, τακτοποιούνται όλοι. Η πατρίδα, η Ελλάδα,
πώς θα έχει κεφάλαια για να κάνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη για να μην έχουμε περαιτέρω. Είναι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας, αλλά δεν το βλέπουμε πουθενά και δεν το ακούμε πουθενά. Και κάτι άλλο το οποίο ζήτησε ο Καρατζαφέρης, ναι. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τους θα πω σε λίγο. Παραδείγματος χάρη, στις 21 Ιουλίου, όπως ξέρετε, στην απόφαση 21 Ιουλίου, ήταν αυτό το τύπου σχέδιο Marshall, το οποίο μια βοήθεια δηλαδή προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση και επενδύσεων στην πατρίδα μας, για να αναστραφεί η ύφεση. Και ούτε από αυτό πήρε απάντηση τι έγινε αυτό το σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά μια πολύ μικρή και πάρα πολύ γρήγορη αναδρομή θα πρέπει να κάνω εδώ για να καταλήξουμε σε ορισμένα πραγματάκια. Ξέρετε, η κυρία Μέρκελ στις 27 Οκτωβρίου επέδωσε στα χέρια του George Τζέφρι Παπανδρέου τους όρους που θα πρέπει, μαζί με τα εξαπτέρυγα φυσικά Φιλανδία, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, το μνημόνιο, τους όρους του μνημονίου. Αυτοί οι όροι του μνημονίου πρέπει να μετατραπούν σε δανειακή σύμβαση. Η μετατροπή των όρων του σε δανειακή σύμβαση όμως πρέπει να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτό βεβαίως αφού υποστεί την βάσανο των διαπραγματεύσεων. Αυτές τις διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν. Ποιος θα έκανε αυτές τις διαπραγματεύσεις? Μα μία κυβέρνηση, επέμενε ο Καρατζαφέρης, εθνικής σωτηρίας. Θυμάστε ότι επέμενε ο Γιώργος Καρατζαφέρης να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, για να μπορεί να αντιμετωπίσει με ως μία γροθιά, όπως έλεγε η ελληνική πολιτική σκηνή, τα σαρκοβόρα κοράκια της Μέρκελ και τα τροϊκανά κοράκια. Αντί για την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τι κυβέρνηση είχαμε αυτό? Έπρεπε λοιπόν να γίνει, έπρεπε λοιπόν όλοι μαζί. Αντί κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, τι κυβέρνηση είχαμε τους τελευταίους μήνες? Ναι, αυτό έπρεπε να γίνει και αυτό έγινε. Και αν θυμάστε, όλοι είχαμε μαζί. Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, σε λίγο. Ναι, αλλά όχι, δεν θέλω σε λίγο, γιατί καθυστερούμε έτσι και δεν έχω, ναι, πάρα πολύ χρόνο και θέλω κυβέρνηση, να το σεβαστείτε. Βεβαίως, έγινε μια κυβέρνηση που στόχος της ήταν. Το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι? Να διαπραγματευτεί τους όρους του μνημονίου που έφτασαν στα χέρια του Γεωργάκη του Παπαντρέου στις 27 Οκτωβρίου. Ανταυτού όμως, επί τέσσερις ημέρες, αν θυμάστε, οι δύο πολιτικοί, εκπρόσωποι των δύο κομμάτων που έφεραν στη χρεοκοπία τη χώρα, επί τέσσερις ημέρες, με μυστικές διαβουλεύσεις, σε πλαϊνά δωμάτια, πρότειναν κάποιες άλλους για πρωθυπουργούς. Αφού συμφώνησαν να γίνει κυβέρνηση. Περασμένα, ξεχασμένα αυτά, κύριε Κουσουνή. Είναι γνωστά. Ναι, ναι, είναι αυτά πέρασαν, αλλά στη γιατί συνέχεια. Γιατί έγινε αυτό, στη ξέρετε. Συνέχεια, ακούστε με λίγο. Ένα λεπτό παρακαλώ, στη κυρία. Στη συνέχεια, ο κύριος Καρατζαφέρης, κύριε Κουσουνή, δέχτηκε. Στη συνέχεια από όλα αυτά, ο κύριος Καρατζαφέρης δέχτηκε και συμμετείχε στην κυβέρνηση. Βεβαίως. Ναι, γιατί το έκανε. Και επέβαλε ο Καρατζαφέρης κάποιον που θα μπορούσε να κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ποιον? Άρα, τον κύριο Παπαδήμο. Τον οποίο πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι η καταστροφή της χώρας. Το θυμάστε όλοι το απόσπασμα. Ποιος το έλεγε αυτό? Στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ποιος το έλεγε αυτό? Ο κύριος Καρατζαφέρης. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος? Δεν κάνω κανένα απολύτως λάθος. Αν θυμάστε, τον είχε προτείνει και επικυβερνήσεως Καραμαλή. Το απόσπασμα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα μέσα στο καλοκαίρι ήταν και έπαιξε, αφότου βεβαίως μπήκε ως πρωθυπουργός ο κύριος Παπαδήμος, με τον κύριο Καρατζαφέρη να κρίνει ανίκανο ουσιαστικά για τη θέση αυτή τον κύριο Παπαδήμο. Ακατάλληλο, μάλλον, για να είμαι πιο σωστή. Ο κύριος Καρατζαφέρης, θα μου επιτρέψετε να γνωρίζω πολύ καλύτερα από εσάς τι λέει κάθε φορά. Πρώτον, θα μου επιτρέψετε και εγώ να ξέρω τα γεγονότα, κύριε Κουσουνή. Από το 2009 ακόμα η επικυβερνήσεως Καραμαλή έλεγε: βάλτε έναν που να μπορεί να διαπραγματευτεί αυτήν την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Εγώ προτείνω αυτόν. Βρέστε εσείς έναν άλλον. Ένα είναι γεγονός. Το γεγονός ποιο? Ότι οι ώμοι του Γεωργάκη Παπανδρέου και οι ώμοι του κυρίου Σαμαρά δεν είναι επαρκείς για να αναλάβουν αυτή τη διαπραγμάτευση. Κύριε Κουσουνή, παρόλα αυτά, ο κύριος Καρατζαφέρης συμμετείχε στην κυβέρνηση. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να προχωρήσουμε. Όλους αυτούς τους μήνες. Όχι, επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτούς τους, από το μπέρδεμα που είχε γίνει όταν, όπως είπατε, όταν ψάχναμε να βρούμε τον πρωθυπουργό, ο κύριος Καρατζαφέρης. Δεν ήταν μπέρδεμα. Σκόπιμη. Ναι, στη συνέχεια ο κύριος Καρατζαφέρης δέχτηκε και συμμετείχε στην κυβέρνηση. Ένα λεπτό. Τους τελευταίους μήνες ήταν μέρος της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Είχε υπουργούς σε κομβικά υπουργεία στην κυβέρνηση αυτή. Πω, όχι, θα μου επιτρέψετε και εμένα να μιλήσω, κύριε Κουσουνή. Και να θα μου επιτρέψετε τα γεγονότα και από την δική μου άποψη, όχι από την δική σας. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε σκόπιμο αυτή τη στιγμή να μπούμε στη διαδικασία να θυμηθούμε τι έγινε πριν από δύο μήνες? Αν είναι σκόπιμο, θα καταλάβετε γιατί. Θα καταλάβετε γιατί. Όχι, δεν έχω το χρόνο, ξέρετε, να καταλάβω. Να κάνουμε αναδρομή τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αν δεν κάνατε παρέμβαση, εσείς που με καλέσατε να μιλήσω, θα είχα τελειώσει ήδη. Ναι, παρακαλώ να είστε συγκεκριμένος στα ερωτήματα τα οποία υποβάλλω. Συγκεκριμένος λοιπόν.
Έτσι λοιπόν φτάναμε στο σημείο να γίνει, προσπαθούσαν να βάλουν έναν πρωθυπουργό μαριονέτα για να μπορούν άνετα. Κύριε Καραμαθέρη, το σήμερα θέλω να πάμε. Με την τακτική, συγγνώμη, με την τακτική, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, να ψηφιστεί το μνημόνιο για να μπουν όλοι οι επαχθείς, όλοι, χωρίς σοβαρή διαπραγμάτευση. Κύριε Κουσουμίδη. Αυτό αποδεικνύεται λοιπόν, από το χρόνο που διέρεσε και που ο Καρατζαφέρης εξέφρασε λοιπόν τις προϋποθέσεις του και είπε «Δεν θέλω άλλα βάρη στον ελληνικό λαό, δεν θέλω απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και να φύγουν και οι λαθρομετανάστες». Τους χάλασε λοιπόν τη σούπα ο Καρατζαφέρης. Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν, τι ζητάει. Ούτε ζητάει ο Καρατζαφέρης τα αυτονόητα. Τι λέει. Αυτό το οποίο εσείς μας βάζετε στο χέρι να διαπραγματευτούμε, θέλω να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Τι πιο απλό. Άλλοι δεν το διαβάσανε καν το μνημόνιο. Το μεταφράζουν στα ελληνικά. Ναι. Και όχι μόνο θα το μεταφράζουν στα ελληνικά. Παραλείπουν και παραγράφουν από το αγγλικό κείμενο. Η αρχική συμφωνία γιατί λοιπόν, έγινε τότε. Ορίστε. Χθες γιατί συμφώνησε. Ένα λεπτό παρακαλώ, δεν συμφώνησε ο Καρατζαφέρης. Μα χθες υποτίθεται ότι είχαμε τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών. Συγγνώμη, κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, η άποψή σας είναι γνωστή. Λοιπόν, αφήστε να πούμε και τα πραγματικά γεγονότα. Ποια είναι η άποψή μου, κύριε Κουσουμή. Ζήτησε λοιπόν ποια είναι η άποψή μου, κύριε Κουσουμή. Κύριε Κουσουμή, απαντήστε μου, ποια είναι η άποψή μου. Η άποψή σας είναι ότι άκρητα και χωρίς κριτικό πνεύμα, εσείς που έχετε το μικρόφωνο εκεί και μιλάτε, συντάσσεστε με αυτές τις άναρθρες καρδιές κάποιων αριστεροφρόνων πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι τι κάνουν, απλώς πετροβολούν, δεν έχουν καμία θέση. Ενώ η θέση του κυρίου Καρατζαφέρη ποια είναι? Αυτή που προσπαθώ να σας αναλύσω και δεν με αφήνετε. Ποια είναι η θέση του κυρίου Καρατζαφέρη απέναντι στις άναρθρες κραυγές σήμερα, όλων μας που βλέπουμε μια Ελλάδα και μια κυβέρνηση να παραπέει? Ένα κύριο Καρατζαφέρη, επιτρέψτε μου, στην αρχή να συμφωνεί, στη συνέχεια στο διάγγελμά του να λέει ότι δεν θα ψηφίσει τα μέτρα, οι βουλευτές να παρετούνται, δύο από τους βουλευτές αυτούς, από τη στιγμή που έχει δίκιο ο κύριος Καρατζαφέρης, όπως λέτε, και νοιάζεται για το καλό της χώρας, οι δύο βουλευτές αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κουσουνή, να ολοκληρώσω. Ναι, πέστε μου λοιπόν. Έπρεπε ή δεν θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω πρώτα την πρότασή μου και στη συνέχεια να μου απαντήσετε. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο ή αν θέλετε να έχετε μονόλογο. Όχι, είπατε δεν έχετε χρόνο. Ναι, δεν έχω χρόνο, γι' αυτό σας λέω. Υποβάλλω ερωτήματα και απαντήστε στα ερωτήματα. Δεν είναι εδώ μονόλογο. Θέλω να απαντήσω, πέστε μου. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή που η πρόταση και η θέση του κυρίου Καρατζαφέρη είναι αυτή την οποία μας περιγράφεται, δύο από τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησης λένε ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση αυτή. Και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ψηφίσουν και τα μέτρα την Κυριακή που μας έρχεται. Κάνετε απόλυτο λάθος. Άλλωστε, έγινε κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα, πήρε τις απόψεις όλων των βουλευτών του κόμματός μας και αποφάση είναι ότι δεν θα ψηφιστούν τα μέτρα. Γιατί? Αυτό προσπαθώ να σας πω γιατί. Ακούσατε δηλώσεις λοιπόν, το απόγευμα και από πλευράς του κυρίου Βορύδη και από πλευράς του κυρίου Γεωργιάδη. Ακούσατε, διαβάσατε τις παραιτήσεις τους. Λένε ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση, έστω και ως απλοί βουλευτές. Έστω και να μην είναι μέλη αυτή τη κυβέρνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή τη στιγμή έθεσε στην διάθεση, έθεσε ο Καρατζαφέρης στην διάθεση του Πρωθυπουργού αυτά τα ελάχιστα στελέχη του κόμματός μας. Τα οποία παραιτήθηκαν. Τα οποία επετέλεσαν σε τρεις μήνες τεράστιο έργο έναντι αυτών οι οποίοι ήταν 30 χρόνια στην εξουσία. Και αν θέλεις τους δεν θέλεις, στη διάθεσή σου είναι διώξους. Έτσι κι αλλιώς. Την Δευτέρα ή την Κυριακή δεν θα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Και ο λόγος είναι ο εξής. Οι λόγοι είναι εξής που δεν με αφήνετε να σας το πω. Ζήτησε λοιπόν πολύ γρήγορα, όπως ήταν και φυσικό και λογικό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την πατρίδα του. Ζήτησε λοιπόν τη γνώμη του Ενεκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και της νομικής υπηρεσίας του κράτους, αν αυτά συνάδουν και είναι νόμιμα αυτές οι απαιτήσεις της Τρόικας. Απάντηση. Αυτά θέλουν μήνες να απαντηθούν. Και λέει ο Καρατζαφέρης, μα εγώ θα υποθηκεύσω την πατρίδα μου για να πάρω σε μια ώρα απόφαση όπως μου βάλετε η Μέρκελ το μαχαίρι στο λαιμό. Όχι βέβαια. Επιπλέον απαιτήσεις και άλλα βαρύ ζητάει τα 300 εκατομμύρια η κυρία Μέρκελ. Ζήτησε λοιπόν ο Καρατζαφέρης και κάτι άλλο. Ζήτησε περίοδο χάρητος 5 ετών και αποπληρωμή του χρέους σε 10 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα μέτρα θα μπορέσουν να δώσουν αναπνοή σε αυτόν τον τόπο για να έχουμε ανάπτυξη και όχι να έχουμε συνεχή ύφεση. Αυτή λοιπόν και άλλη λογική. Αυτά ζητήθηκαν πριν φτάσουμε σε οριακό σημείο με τις διαπραγματεύσεις.
Ορίστε. Ζητήθηκαν αυτά πριν φτάσουμε σε οριακό σημείο με τις διαπραγματεύσεις. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, κυρία Αναγνωστοπούλου, λαμβάνουν χώρα αυτές τις ελάχιστες μέρες στις οποίες έχει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, όπως γνωρίζετε, για να επιτελέσει το αριστότερο τρόπο, με αριστότερο τρόπο τις διαπραγματεύσεις των υπερβολικών και παραλόγων απαιτήσεων, mm-hmm. που προσθέτουν κι άλλες απαιτήσεις. Αυτοί οι Τροϊκανοί μαζί με τη Μέρκελ. Mm-hmm. Λοιπόν, ο πραγματικός λοιπόν ηγέτης ενός λαού. Σαν να μην ήξερε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός που πήγαινε δηλαδή. Και βέβαια ήξερε. Γι' αυτό μπήκε μέσα, κυρία Αναγνωστοπούλου, στην κυβέρνηση αυτό. Αλλά βρέθηκε προεκλήξεων μία μέρα ουσιαστικά πριν και γιατί ξαφνικά. Γιατί αν δεν ήταν μέσα σε αυτή την κυβέρνηση, την δεν θα ήξερε. Με ακούτε? Με ακούτε? Γιατί εγώ θα σας ακούω. Σας ακούω. Αν δεν ήταν στην κυβέρνηση αυτή μέσα, δεν θα μπορούσε να επιβάλει την άποψή του ο Καρατζαφέρης και να τραντάξει και το Eurogroup. Γιατί αυτή τη στιγμή το Eurogroup έχει δύο ομάδες, όπως ξέρετε. Την ομάδα της Μέρκελ με το χοντρό πορτοφόλι και τα εξαπτέρυγά της, Ολλανδία κτλ. Λουξεμβούργο, προηγουμένως, και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και έστειλε ο Καρατζαφέρης και επιστολή, ζητώντας σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες του Κοινοβουλίου, mm-hmm. εάν αυτά τα οποία. Ο περίγελος του Eurogroup χθες, ο κύριος Βενιζέλος. Ακούστε παρακαλώ. Ο κύριος Βενιζέλος χθες, κύριε Κουσουνή, στο Eurogroup ήταν ο περίγελος. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Περίγελος γίνεται. Η χώρα μας έχει γίνει ο περίγελος. Με όλες αυτές τις συμπεριφορές. Περίγελος γίνεται κάποιος ο οποίος πηγαίνει και λέει ναι σε όλα. Ο Καρατζαφέρης είπε όχι ναι σε όλα, αλλά θα πρέπει να μου πει το Ευρωκοινοβούλιο εάν αυτά που ζητάει και τα επιπλέον που ζητάει η κυρία Μέρκελ και όλοι αυτοί οι Τροϊκανοί συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Mm-hmm. Απόδειξη ότι είχε δίκιο σε αυτά που κάνει ένας πραγματικός έξυπνος πολιτικός με θάρρος και με αποφασιστικότητα είναι ότι η απάντηση του σοσιαλιστικού, της σοσιαλιστικής ομάδος και της Independence Democracy του Ευρωκοινοβουλίου τράβηξαν τα αυτιά της Τρόικας. Το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν, ένας πραγματικός ηγέτης που δουλεύει προς όφελος του λαού του θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα, να έχει διορατικότητα. Να πηγαίνει μπροστά από τα γεγονότα ο άνθρωπος. Πηγαίνει μπροστά από τα γεγονότα ο λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Να έχει στοιχειώδη ή δυνατόν ευφυΐα. Να είναι ειλικρινής πατριώτης και επιπλέον να έχει αγάπη για όλο το λαό του και όχι αγάπη μόνο για τους κομματικούς του ψηφοφόρους. Mm-hmm. Να μην σκέφτεται μόνο τους σαν πολιτικάντης για τις επόμενες εκλογές, αλλά να σκέφτεται σαν πραγματικός πολιτικός ηγέτης τις επόμενες γενιές. Εξού και σήμερα τα παιδιά μας, βάσει της πολιτικάντικης συμπεριφοράς των προηγουμένων, δεν έχουν μέλλον. Και τι καταφέρνει αυτός ο περίφημος ηγέτης όπως μου τον περιγράφετε? Και επίσης να μην έχει εξαρτήσεις. Επίσης, τι καταφέρνει ο περίφημος αυτός ηγέτης, κύριε Κουσουνίου, έτσι όπως μου τον περιγράφετε? Ο περίφημος ηγέτης αυτή σήμερα τη στιγμή, τι έχει καταφέρει για τη χώρα? Α, μπράβο. Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Ναι, να σας ακούσω. Αυτός λοιπόν ο περίφημος ηγέτης που περιγράφω και που ανταποκρίνεται στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που λέγεται Γιώργος Καρατζαφέρης, mm-hmm. επέτυχε τα μειονεκτήματα της χώρας μας να τα μετατρέψει σε διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Με τα επιχείρηματα που είναι. Θέλετε ποια είναι τα επιχείρηματα? Ποια είναι αυτά? Τα ανέφερε ο κύριος Παραράς προηγουμένως. Ναι, να σας ακούσω. Με την απειλή ότι θα χρεοκοπήσουμε, λέτε ότι συνταράχθηκε το Eurogroup χθες. Με αυτά με τη θέση του Καρατζαφέρη. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε. Ο Καρατζαφέρης είπε, εάν εμείς χρεοκοπήσουμε, θα υποστείτε τις συνέπειες όλοι σας. Ναι, κύριε Κουσουνή, λοιπόν, δεν ανακαλύψαμε λοιπόν την Αμερική. Ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό, ξέρετε. Ορίστε. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται όχι μια τέτοια άποψη. Την Αμερική δεν την ανακαλύψανε, αλλά δεν μπόρεσαν να το επιβάλλουν ως διαπραγματευτικό ατού. Και ένα δεύτερο που είπε ο Καρατζαφέρης. Θέλεις, κυρία Μέρκελ μου, να απολύσω 15.000, 100.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι σωστά ή μη σωστά, κακός ή καλός, διόρισαν τα κομματόσκυλα της μίας και της άλλης κυβέρνησης. Μάλιστα, επιβαίνει το προϋπολογισμό. Μάλιστα. Θα απολύσω 100.000 δημοσίους υπαλλήλους και θα δώσω και 100.000 ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες, στους λάθος μετανάστες, να πλημμυρίζουν το Βερολίνο σου. Mm-hmm. Κατά παρέκκληση του Δουβλίνου 2. Μάλιστα. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Κουσουνή, στιγμή, ώρα για πολιτικά παιχνίδια δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστοπούλου, δεν υπάρχουν πλέον. Η υπόθεση της πατρίδος
είναι πάρα πολύ σοβαρή, ναι, και έχουμε και ξεπερνάει καταδύσει τα όρια ενός κουτσομπολίστικου δημοσιογραφικού ή άλλων δήθεν αντιμνημονιακών με μεγάλη καθυστέρηση. Κύριε Κουσουλή, να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό μας δίνατε τα εύσημα. Τώρα καταντήσαμε κουτσομπόλιδες δημοσιογράφοι. Επειδή δεν λέμε τα πράγματα και δεν θα πρέπει να στηρίξουμε κάποιες αποφάσεις των υποτιθέμενων ηγετών που έφτασαν τη χώρα αυτή εδώ που την έφτασαν. Ναι, το να είστε όμως εσείς πραγματικά αρνητικοί σε όλα και προσπαθείτε στο μικροπεριβάλλον μας να επηρεάσετε παραβλέποντας την αλήθεια και τα γεγονότα, πράγματα οποία σας τα είπε και ο κ. Παραδάς προηγουμένως, νομίζω θα πρέπει να και εσείς προσωπικά να πάρετε μια απάντηση, αλλά και θα πρέπει οπωσδήποτε και οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούνται, όπως μέχρι σήμερα, κυριαρχούνται από ανθρώπους ως φιοκάμπτες. Ένας που οι μπορεί στο μέλλον θέλετε να σας θυμίσω τις δημοσκοπήσεις του, είναι αυτός. Θέλετε και το να σας θυμίσω, κύριε του Κουσουνή, τις δημοσκοπήσεις. Ορίστε. Οι οποίες φαντάζομαι έπαιξαν το ρόλο για την οποιαδήποτε στάση σήμερα του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Τις δημοσκοπήσεις, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν τις αποδέχεστε να υποθέσω. Τις δημοσκοπήσεις, έχω να σας πω δύο πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις αποδέχεστε, φαντάζομαι. Θέλετε να σας πω δύο πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Παρακαλώ. Μπράβο. Το πρώτο. Στις δημοσκοπήσεις, στις ευρωεκλογές, μας έδιναν 3% και πήραμε 7,5%. Mm-hmm. Δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις, όπως γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί είστε μέσα στο δημοσιογραφικό κατεστημένο και κύκλο. Και εσείς πολιτικό κατεστημένο. Βεβαίως, κύκλο. Όχι, δεν είμαι στο κατεστημένο εγώ ακόμα, γιατί δεν έχω εκλεγεί. Όταν θα εκλεγώ, μπορεί να γίνω κατεστημένο. Ναι. Τώρα είμαι ένας αγωνιζόμενος. Είστε απλά στον πολιτικό κύκλο. Ορίστε. Ναι, είστε απλά στον πολιτικό κύκλο, εμείς είμαστε στο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Ναι, και όπως θα είδατε, το δημοσιογραφικό κανάλι κατεστημένο της Καστοριάς τουλάχιστον δεν έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Το πολιτικό είστε, κατεστημένο το οποίο εκπροσωπείτε έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της απόλυτης ανυπαρξίας. Βεβαίως. Και της απόλυτης καταστροφής. Ναι, και όπως θα είδατε στο κανάλι το Α, πριν από εσάς, στις ειδήσεις, ο κατεξοχήν πασοκικής προελέσεως και γενέσεως κύριος Βερίγιος λέει, μα είναι πράγματα αυτά που κάνει ο Καρατζαφέρης να φέρνει σε δύσκολη θέση το Eurogroup και να αναστατώνει το Eurogroup διότι ζητάει πράγματα παράλογα και βάζει προσκόμματα ούτε λίγο ούτε πολύ στην χωρίς δεν αυλευτή. Δεν έχει νόημα να μου λέτε τώρα τι έκανε ο κύριος Βερίγιος, τον οποίο δεν τον ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει και για την πορεία του και δεν με ενδιαφέρει. Κύριε Κουσουνή, ο κόσμος θεωρείται ότι έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Οι δημοσκοπήσεις, επιτρέψτε μου, οι δημοσκοπήσεις θεωρείται ότι δείχνουν πώς διαμορφώνεται η πολιτική πραγματικότητα σήμερα. Πέστε μου κάτι άλλο παρακαλώ πολύ, αφού εσείς κάνετε τις ερωτήσεις, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Θα πρέπει να τιμούμε τους πολιτικούς που ορθώνουν το ανάστημά τους στις απαιτήσεις κάποιων κορακιών και γηπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αυτό γίνεται ειλικρινώς, θα πρέπει, ναι ή όχι. Αλλά σήμερα εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υψώνουν το ανάστημά τους. Λοιπόν, σήμερα το ανάστημά του μέχρι σήμερα και από όλη την αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ένας μόνο πολιτικός το σήκωσε το ανάστημά του. Γιατί αυτός ο πολιτικός, όπως ξέρετε, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι οδήγησαν την πατρίδα μας σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Συνεπώς, για τις δημοσκοπήσεις θα μου απαντήσετε. Βεβαίως. Πρώτον, σας απήντησα ότι οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι περισσότερες κατευθυνόμενες και αυτοαναιρούνται μετά από τις εκλογές. Μάλιστα. Δεύτερον, η συνήθη τακτική κάποιου βεβαίως που δεν το συμφέρουν δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις. Διότι όταν μας συμφέρουν οι δημοσκοπήσεις, τις υιοθετούμε ως το υπέρτατο εργαλείο μέτρησης της κοινή γνώμης και της πρόθεσης ψήφου. Ναι, όταν οι δημοσκοπήσεις αυτές έχουν την ποιότητα των δημοσκοπήσεων του εξωτερικού, ναι. Όχι όμως εδώ πέρα όταν πληρώνει ο Μπόμπολας ή πληρώνει ο ένας ή πληρώνει ο άλλος ή το Μέγα κάνει τις δικές του ή ο άλλος κάνει τις δικές του και να βγαίνουν δημοσκοπήσεις όπως θέλουμε. Αλλά απόδειξης ότι διαψεύδονται από τις εκλογές. Έγιναν και από την ΕΤ 3 δημοσκοπήσεις. Απόδειξης ότι διαψεύδονται από τις εκλογές. Και ο Σονούπο θα περιμένετε. Τρίτον. Και δεύτερον, ο Σονούπο θα περιμένουμε, κύριε Καρατζαφέρη, ναι, αλλά δεύτερον, εγώ δεν έχει νόημα να περιμένω. Εσείς νομίζω δεύτερον, θα έχετε πολύ μεγαλύτερη αγωνία να κλείνω, περιμένετε. Κύριε Αναγνωστοπούλου, δεύτερη απάντηση. Δεύτερο, σκέλος της απαντήσεώς μου. Στις δημοσκοπήσεις τις κοιτάνε περισσότερο αυτοί που ωρέγονται και καίγονται να γίνουν πρωθυπουργοί γρήγορα αφού έχουν τακτοποιήσει την κηδεμονία της χώρας. Θέλει να γίνει γρήγορα πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς για να μπορέσει να κυβερνήσει σε μια χώρα κατεστραμμένη, αφού έχει υπογράψει εντωμεταξύ αυλεπτή,
χωρίς τις προϋποθέσεις που έβαλε ο Καρατζαφέρης, για να δούμε τι λέει το μνημόνιο, ρε παιδιά. Για να δούμε τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Για αυτοί να δούμε τις απαιτήσεις τους. Έτσι, με δεμένα τα χέρια θα πάνε να υπογράψουμε και να ψηφίσουμε. Λοιπόν, βιάζονται αυτοί και χαίρονται να γίνουν πρωθυπουργοί σε μια κατεστραμμένη χώρα. Απλώς για να πρωθυπουργεύουν. Τίποτα. Ενώ ο λαϊκός εργατικός συναγερμός. Εμείς δεν βιαζόμαστε να γίνουμε κυβέρνηση στην πατρίδα αυτή. Και όταν θα γίνουμε, θα το καταλάβετε τότε πολύ καλύτερα. Αλλά από υπό προϋποθέσεις, κάτω από άλλες προϋποθέσεις, όπου θα μπορέσει αυτή η πατρίδα να σηκώσει κεφάλι. Το ξέρετε, και ευτυχώς που το διάβασα και ενημέρωσα τον κύριο Γεωργίου στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το ξέρετε, σε τοπική εφημερίδα στην Καστοριανή Εστία δημοσιεύτηκε ότι ήδη έχουν στείλει δύο ταξιαρχίες οι Τούρκοι στην Αλβανία. Συν στον αυλό να πάμε το ναυτικό τους, θέλουν και μία από τις απαιτήσεις που έχει η Τρόικα τώρα, επιπλέον απαιτήσεις, είναι κύριε να μειώσουμε Κουσουνή, και την στρατιωτική μας ισχύ. Δηλαδή να έχουμε υποτέλεια συν έλλειψη της αποτρεπτικής ισχύως. Ωραία. Και θέλετε ακούστε κάτι τελευταίο, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Πράγματα. Κύριε Κουσουνή, ακούστε κάτι τελευταίο, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Θυμάστε πάρα πολύ καλά την κουβέντα που είχε ο Αντώνης Παραράς πριν από κάποιο διάστημα, πριν αναλάβει ο κύριος Ροντούλης το Υπουργείο ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμάστε. Βεβαίως. Είχε κάνει και περώτηση στη Βουλή. Ναι, ο μόνος. Είπατε ότι τα στελέχη. Και οι καθήλυνοι υπουργοί. Είπατε... Και καθήλυνοι βουλευτές. Κύριε Κουσουνή, σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Κύριε Κουσουνή, μπορείτε να κάνετε διάλογο, μπορείτε να με αφήσετε να ολοκληρώσω μία φράση. Ωραία. Μία φράση να ολοκληρώσω και αμέσως μετά απαντάτε. Μάλιστα. Ο κύριος Ροντούλης είχε κάνει και την επερώτηση στη Βουλή. Ανέλαβε ένα κομβικό Υπουργείο. Πώς? Ανέλαβε ένα κομβικό Υπουργείο. Με αρμοδιότητα την κτηνοτροφία. Είπατε ότι ουσιαστικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού στην κυβέρνηση έκαναν ένα τεράστιο έργο όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι στην κυβέρνηση. Ναι. Ποια ήταν η λύση που δόθηκε? Είπατε ότι στείλατε επιστολή στον πρόεδρο, τον κύριο Καρατζαφέρη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι ακριβώς έκαναν τα στελέχη του κόμματός σας για το πετρέλαιο θέρμανσης, για την Καστοριά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Δεν σας απήντησε προηγουμένως. Τι κάνανε? Θες να σας διαβάσω την επιστολή που του έστειλα? Η επιστολή αυτή είχε αποτέλεσμα. Να, με μία επιστολή Ιανουαρίου. Και εγώ στέλνω μία επιστολή. Και μάλιστα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μειώθηκαν οι φόροι εδώ για την Καστοριά. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Ελήφθησαν μέτρα για τη διευκόλυνση του κόσμου. Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν είμαι βουλευτής του νομού Καστοριάς. Όχι, αλλά ήμουν βουλευτής του νομού Καστοριάς, θα έκανα κάτι πολύ περισσότερο. Εφόσον μου λέτε ότι κάνω, το έργο το οποίο έγινε αυτούς τους μήνες από πλευράς του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού είναι τεράστιο. Τον κύριο Ροντούλη, πριν μπει στην κυβέρνηση, τον ακούγαμε να μάχεται για την Καστοριά, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπήκε στην κυβέρνηση. Δεν έκανε τίποτα απολύτως, κύριε Κουσουνή. Την επιστολή εσείς στον κύριο Καρατζαφέρη τη στείλατε. Ναι, δεν έκανε τίποτα ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Έκανε κανένα άλλο μέχρι σήμερα. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αυτό τι σημαίνει, ότι απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους? Αυτό σημαίνει... Γι' αυτό λέμε ότι έργο δεν υπήρξε. Από κανέναν. Αυτό σημαίνει... Γι' αυτό λέμε ότι έργο δεν υπήρξε. Όταν υπάρχουν μου... προβλήματα, τα προβλήματα αυτά λύνουν αυτοί που κάνουν τεράστιο έργο σε μια κυβέρνηση. Και δεν το χρησιμοποιούμε μόνο όταν είμαστε εκτός στην αντιπολίτευση. Πόσο μάλλον όταν έχουμε δύναμη μέσα σε μια κυβέρνηση, το κάνουμε πράξη, κύριε Κουσουνή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την υπόδειξη και θα σας ακούσω στο μέλλον, να ξέρετε, εφόσον εκλεγώ βουλευτής του νομού Καστοριάς, να έχω όχι το θάρρος, όχι την τόλμη, αλλά να έχω και την αποφασιστικότητα να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω για την ιδιαίτερα πατρίδα μου. Το καταλάβατε. Ακούγεται παράλογο, έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο μπόρεσα να κάνω, εάν θέλετε, αυτό που μπόρεσα να κάνω εγώ σαν πολιτευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και που πιστεύω στο μόνο ικανό πολιτικό αυτή τη στιγμή που διαθέτει η πατρίδα μας, είναι σαν απλός πολίτης να στείλω μια επιστολή και να ζητάω Εγώ δεν αναφέρομαι στο τι κάνατε εσείς, αναφέρομαι στο τι έκανε ο κύριος Ροντούλης. Ναι, ο κύριος Ροντούλης... Που ήταν υπουργός και που έκανε σύμφωνα με τα λεγόμενά σας τεράστιο έργο. Ο κύριος Ροντούλης ήταν υπουργός, υφυπουργός γεωργίας και ασχολήθηκε με τα θέματα της κτηνοτροφίας. Ναι. Τότε και οι αγρότες πληρώνουν πετρέλαιο. Ναι. Την εποχή λοιπόν εκείνη την οποία έκανε κατόπιν δικής μου παρέμβασης ο κύριος Ροντούλης την απέτηση, την ερώτηση στη Βουλή. Το ξέχασε όταν έγινε μέλος της κυβέρνησης. Δεν το ξέχασε. Έκανε κάτι που δεν το κάνανε οι δύο βουλευτές του νομού, του οποίου εσείς ψηφίσατε. Όχι εγώ. Έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω. Και τους δύο μαζί γίνεται, δεν γίνεται? Δεν ξέρω. Ένα τη μία φορά, ένα την άλλη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ροντούλης για τον τόπο μου εδώ, δεν το κάνανε αυτό μέχρι σήμερα αυτοί που είναι οι εκπρόσωποι του νομού Καστοριάς.
και με κατηγορείτε γιατί εγώ, ο Μάκης ο Κουσουνής, ο πολιτευτής του λαός, αγωνίζομαι από όσο εγώ μπορώ δεν κατηγορώ, για να σας μπορέσω να κάνω κάτι έχετε, για καλό και τον τόπο μου. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει την θέση και το ερώτημα το οποίο σας έκανα. Εγώ αναφέρομαι στα τέσσερα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που ήταν υπουργοί αυτούς τους τελευταίους μήνες στην υποτιθέμενη μεταβατική κυβέρνηση. Ναι, αν εσείς θέλετε να το πάρετε προσωπικά, όχι, δεν έχω να σας πω κάτι. Αναφέρομαι στις ενέργειες και στο τεράστιο έργο σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα που έκαναν. Και σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, στο οποίο από τη στιγμή που ο κύριος Ροντούλης πήρε την πρωτοβουλία, όντας την αντιπολίτευση να το φέρει στη Βουλή, θα μπορούσε να το φέρει στη Βουλή και όντως πρωθυπουργός και έχοντας μια παραπάνω δύναμη. Αλλά δεν έγινε. Ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσω και οι υπόλοιποι 45, κυρία. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Κουσουνή, ότι κυρία, δεν μαχόμαστε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι απάντηση. Αυτό σημαίνει, κυρία Αναγνωστοπούλη μου, για να μειωθεί το πετρέλαιο καυσί, η τιμή του πετρελαίου. Άρα να μην το διεκδικήσουμε. Κακώς καθόμαστε και λέμε τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα πρέπει να συμφωνήσει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία που έχουν 45 βουλευτές. Αυτούς κάνει να συμφωνήσει ο μεγάλος ηγέτης, κύριε Κουσουνή. Ο μεγάλος ηγέτης ας τους κάνει, εφόσον, όπως είπατε, αναστάτωσε το Eurogroup, δεν μπορεί να αναστατώσει ένα ελληνικό κοινοβούλιο, μια ελληνική κυβέρνηση. Αναστατώνουμε την Ευρώπη και όχι την ελληνική Βουλή. Για τον Καζαφέρη. Βεβαίως. Και βέβαια μπορεί να το κάνει αυτό. Τότε γιατί δεν το έκανε. Γιατί ήταν απεισχολημένος με άλλα πιο σπουδαία θέματα τα οποία δεν σας αφορούν και δεν σας ενδιαφέρουν. Για εδώ για την Καστοριά όμως αυτό το θέμα είναι εξαιρετική σημασία. Κύριε Κουσουνή, να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω μέσα από όλα αυτά. Είστε ικανοποιημένος, είστε ευχαριστημένος, είστε υπερήφανος που ήταν όλους αυτούς τους μήνες ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στην κυβέρνηση με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σήμερα. Μάλιστα, θέλετε απάντηση. Βεβαίως. Μάλιστα. Εάν ο Καρατζαφέρης, αυτό που σας λέω το ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας και απαντώ στο ερώτημά σας. Εάν ο Καρατζαφέρης δεν συμμετείχε σε αυτήν την κυβέρνηση σήμερα, όχι σήμερα, από τις αρχές Νοεμβρίου, μετά δηλαδή από τις 27 Οκτωβρίου και εντός μιας εβδομάδος, θα είχαν υπογράψει τα πάντα. Άψε, σβήσε, κατά το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Τώρα που έφυγε όμως, δεν υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος. Γιατί έφυγε. Τώρα που έφυγε, έχει αφήσει πίσω του το εξής. Πρώτον, ένα διχασμένο Eurogroup, το οποίο δεν μπορεί μας. Δεύτερον, έχει καθιερωμένη πλέον την αντίληψη σε όλο τον κόσμο ότι δεν χρεοκοπούμε, διότι αυτό σαν ντόμινο θα παρασύρει και άλλους. Mm-hmm. Έτσι. Και φυσικά το τρίτο και ένα από τα πιο σπουδαία είναι ότι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να διακυβευθεί και να επιβληθεί υποτέλεια σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Από καμία κυρία Μέρκελ. Ωραία. Αυτά τα πέτυχε ο Καρατζαφέρης. Σας ευχαριστώ και όχι που απαντήσετε αυτοί, οι οποίοι και ήθελαν αυτό σε μια εβδομάδα μέσα, ναι, με κάποιον πρωθυπουργό μαριονέτα, mm-hmm, γι' αυτό και ξεσηκώθηκε και το Μισοπασόκ εναντίον του Πετσάνικου, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε τότε. Χωρί άκρητα και χωρίς. Βεβαίως και να πείτε ευχαριστώ. Ναι. Εάν δεν το πείτε το ευχαριστώ εσείς, σημαίνει θα το πει ο ελληνικός λαός. Αυτό, αν δεν το πείτε εσείς πραγματικά, το ευχαριστώ. Θα το πει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, μπράβο. Ωραία. Ο οποίος έχει ήδη καταλάβει. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουσουνή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Επιμελητήριο Καστοριάς. Δίνουμε δύναμη στον τόπο μας. Home and Care. Συνεχίζουμε τις απίστευτες τιμές. Περσίλ, υπερσυμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 40 μεζούρες 12,80. Volvas Mitel, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου 20 μεζούρες 4,50. Black Cave, συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου για μαύρα ρούχα 20 μεζούρες μόνο 3 ευρώ. Band Reiniger, δραστικό αφρός για βρωμιά, άλατα και υπολείμματα σαπουνιού 600 ml 2,80. Super Soft, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολών 3,60. Σάουμα σαμπού 400 ml 2,80. Home and Care. Τιμές σοκ σε επώνυμα γερμανικά προϊόντα. Χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλιντικά, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Home and Care στην Καστοριά, Γράμμο 179, απέναντι από το πρώην στρατόπεδο Μαθιουδάκη. We keep learning to support so that you keep learning to succeed. KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά. Τολεμαίων 3. Τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων. Τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά. Θεοδόρους Γιάκα 4. Τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Στο σπίτι σου δημιούργησε, ανανεώσου και νιώσε την ατμόσφαιρα του ονείρου. Διαμαντοπούλου, χαλί, κουρτίνα, λευκά είδη. Χαλί μοντέρνο, κλασικό, παιδικό. Δώστε την πραγματική διάσταση στις λέξεις «Μοντέρνο σπίτι», «Ασλάνις Χόμ», «Ρίτσι», «Δίσνεϊ» και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller. Στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά. Αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Γουναράδων 5. Περιοχή Χλώρης. Τηλέφωνο 83382. Στον απόϊχο του καλοκαιρινού River Party λειτουργεί από φέτος το River Party Restaurant. Από 17 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή από το πρωί έως το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24670-31077 και 24670-31011. Την περίοδο των εορτών ανοιχτά καθημερινά. Σας προβληματίζει η τιμή του πετρελαίου? Πράσινο σπίτι έχει τις λύσεις. Συστήματα θέρμανσης με βιοκαύσιμα. Oh,
το πράσινο σπίτι. Εθνικής Αντιστάσεως 21, Δυσπηλιό Καστοριάς. Κερδίστε χρόνο και χρήμα. Δείτε τα όλα σε μια νέα τεράστια ποικιλία μέσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Μια νέα, μεγάλη, υπερσύγχρονη έκθεση με τεράστια ποικιλία επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών. Με πολλαπλά κέρδη για εσάς. Με συνεχείς και μεγάλες προσφορές. Και το κυριότερο, με την ίδια πάντα φιλική εξυπηρέτηση. Νέα έκθεση ηλεκτρικών Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος. Σας βάζει στην πρίζα για το συμφέρον σας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και καλή χρονιά. Εδώ μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα εγκαινιάστηκε το μεσημέρι η τρίτη τράπεζα τροφίμων από τη Μητρόπολη Καστοριάς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, συμπαραστατούμενος από τον Ιερό Κλήρο. Μόνο όταν έχουμε ομόνοια και ενότητα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της εποχής μας. Αυτό τόνισε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, εγκαινιάζοντας σήμερα την Τρίτη Τράπεζα Τροφίμων και Ρουχισμού της Μητροπόλεως. Η Τρίτη Τράπεζα Τροφίμων και Ρουχισμού στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επί της οδού Μανολάκη και μπορούν από αυτή οι άποροι να προμηθεύονται τρόφιμα και ρουχισμό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος. Έτος ο φυλάτο δια του σταυρού σου πολίτευμα. Με συνέχει μια συγκίνηση. Όχι μόνο γιατί η Μητρόπολη μας με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο, αλλά κυρίως για το κατάντημα το οποίο έφτασε η πατρίδα μας. Αυτό με συνέχει πάρα πολύ και με συγκινεί ακόμη περισσότερο. Και που βλέπω αυτό τον πόνο ζωγραφισμένο στα μάτια, στο πρόσωπο των ανθρώπων. Και γι' αυτό και ο λόγος του Θεού είναι χαρακτηριστικός για όλους μας, ότι προείσταστε καλών έργων, ο καθένας δηλαδή με τον τρόπο του, να μπορέσει να ανακουφίσει τον πόνο του ανθρώπου. Εύχομαι και με αυτή την τράπεζα τροφίμων, την τρίτη κατά σειρά, η μία δίπλα στην τράπεζα αγάπης που προσφέρεται φαγητό καθημερινά, η δεύτερη στον Άγιο Νικάνορα, η τρίτη αυτή που έγινε με πολύ κόπο και με πολύ μόχθο των πατέρων οι οποίοι βοήθησαν, με πρώτον τον πατέρα Ελευθέριο αλλά και όλους τους άλλους πατέρες οι οποίοι διακονούν, τον πατέρα Λάζαρο, τον πατέρα Θανάσιο, τους πατέρες εδώ οι οποίοι ήταν και προηγουμένως τον πατέρα Σταύρο, ο οποίος θα έχει και την υπευθυνότητα εδώ στην τράπεζα μαζί με τον πατέρα Λάζαρο, τις κυρίες του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, τις κυρίες οι οποίες διακονούν, αλλά και όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν ο καθένας με την δυνατότητα αυτή. Βλέπω τον πατέρα Νικόλαο πιο κάτω, τον διάκονο Στέφανο, τον διάκονο Βασίλειο, αλλά και όλους οι οποίοι ήρθαν να διακονήσουν. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κανέναν ο οποίος είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Ήρθαν με τον τρόπο αυτό να διακονήσουν, ιδιαίτερα τον παράγοντα άνθρωπο στην εποχή μας. Εύχομαι και με αυτόν τον τρόπο να ευλογήσει ο Θεός αυτή μας την προσπάθεια, ώστε οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τα ανάλογα, προκειμένου να πορευτούν την δύσκολη αυτή εποχή. Είναι μεγάλη συγκίνηση, τόσο προσωπική όσο και του Δημάρχου μας, ο οποίος μου έδωσε την εντολή να παρευρεθώ σήμερα εδώ, να στηρίξω ηθικά και εγώ από την πλευρά μου τη μεγάλη προσπάθεια που έχετε κάνει μέχρι στιγμής σε αυτό το μεγάλο έργο που επιτελείται στη Μητρόπολη Καστοριάς, είναι γνωστό σε όλους μας και θέλω να ευχηθώ πάντοτε ο Θεός και η Παναγία να σας δίνει δύναμη για να ανταπεξέλθετε στις δύσκολες εποχές τις οποίες βιώνουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι δική μου, άρα λοιπόν δεν θα ήθελα να ακούγεται πουθενά το όνομά μου. Σας το παρακαλώ ιδιαίτερος. Τι είναι η προσπάθεια? Η προσπάθεια είναι της Ιεράς Μητροπόλεως και του λαού του Θεού. Σε αυτούς θα απευθύνεστε. Εγώ δεν θα ήθελα να ακούγουμε πουθενά. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα χάσουμε την ευλογία του Θεού. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά αυτή την προσφορά του λαού του Θεού να την διακονώ μαζί με τους πατέρες. Άρα λοιπόν τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εκείνους οι οποίοι προσφέρουν με τον τρόπο τον δικό τους.
Μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει και τέταρτη τράπεζα τροφίμων στο Άργος Οριστικό. Ευωδόθηκε η δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Leader. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ΑΝΚΑΣ μέχρι τις 30 Απριλίου του 2012. Έως τις 30 Απριλίου θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το πρόγραμμα Leader. Ήδη εκδόθηκε η δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Τριάδας και Μακεδνών και την εκτός σχεδίου Δημοτική Κοινότητα Άργους Οριστικού. Ξαναβγαίνει η πρόσκληση, κάποιες διαφοροποιήσεις που έγιναν όσον αφορά τη δυνατότητα να υποβάλουν υποψήφιοι επενδυτές προτάσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Leader, που έχει μια σοβαρή επιδότηση και πραγματικά αξίζει τον κόπο, θα έλεγα, από πλευράς της κατάστασης που είναι τώρα αυτή τη στιγμή η χώρα, αλλά και γενικά στην αύξηση δραστηριοτήτων στην περιοχή. Έτσι λοιπόν αυτή η πρόσκληση που βγήκε έχει τη δυνατότητα κάποιος ενδιαφερόμενος να υποβάλει πρόταση μέχρι τις 30 Απριλίου, και να συμμετέχει με σωστό και ολοκληρωμένο φάκελο πληροφορίες, θα παίρνει από τα γραφεία εδώ της αναπτυξιακής και συγκεκριμένα από τους υπεύθυνους του Leader, έτσι ώστε να είναι ολοκληρωμένο σωστός ο φάκελος και να μην έχουμε προβλήματα και ενστάσεις όπως είχαμε και στην πρώτη προκήρυξη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 5.968.000 ευρώ. Είναι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, αγροτουρισμού, καταλήματα, χώρους εστίασης, τουριστικά γραφεία, προώθηση του τουρισμού στην περιοχή μας. Είναι η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και συγκεκριμένα στο τομέα του κρέατος, του γάλακτος, των πουλερικών, των αυγών, του μελιού, των δημητριακών στην περιοχή μας, έτσι με την χρηματοδότηση αποθηκευτικών χώρων, του ίνου, των όπορων κυβευτικών σε επίπεδο μεταποίησης, επεξεργασίας, των γεωμήλων, είναι και αυτά στα όπορων κυβευτικά, τα λαχανικά, έτσι, τα φρούτα τα οποία έχουμε και στην περιοχή μας, σε γενικές γραμμές, στα άνθη μπορεί κάποιος να κάνει επένδυση μεταποίησης, και στα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, όπως είπε ο κύριος Μπατσόπουλος, μπορεί να κάνει κάποια μονάδα μεταποίησης, καθώς επίσης στους σπόρους και στο πολλαπλασιαστικό υλικό. Σειρά λατρευτικών εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει για το επόμενο διήμερο η Μητρόπολη Καστοριάς. Εκδηλώσεις που ξεκινούν αύριο το απόγευμα θα λάβουν χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορα. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας θα φτάσει αύριο στην Καστοριά από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους. Η υποδοχή της εικόνας, την οποία θα συνοδεύει ο ηγούμενος της Μονής, θα γίνει αύριο στις 5.30 το απόγευμα στα προπήλαια του Ναού Αγίου Νικάνορα. Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου του 2012 θα πραγματοποιηθούν λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος, χλώρη Καστοριάς. Έτσι, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και ώρα 5.30 μετά μεσημβρία στα προπήλαια του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος, χλώρη Καστοριάς, θα γίνει υποδοχή αντιγράφου της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Φοβερά Προστασίας από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, καθώς και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παρθενίου Προστάτου των Καρκινοπαθών. Θα ακολουθήσει Παναγενικός Αρχαιατικός Εισπερινός, χώρος στρατούντος του Συμβασμιωτικού Μητροπολίτης Καστοριάς, κύριο Σεραφείμ. Την εικόνα της φοράς προστασίας θα τη φέρουν οι πατέρες από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου μαζί με τον Γέροντα Χριστόδουλο, που είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Μητρόπολη Καστοριάς για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου θα βραβευτούν οι πολύτεκνες μητέρες. Την Κυριακή στις 12 Φεβρουαρίου και ώρα 7.30 θα τελειωθεί όρθιος και αρχαιατική θεία λειτουργία, ιεργούντος του ποιμενάρχου μας κ. Σεραφείμ, ο οποίος και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 100 ετών από την, 100 ετών από την απελευθέρωση της Καστοριάς θα τιμήσει πολύτεκνες μητέρες για τον αγώνα και την προσφορά τους στο γένος σε εποχή που απειλεί την πατρίδα μας το δημογραφικό πρόβλημα. Επίσης, παράκληση να βρεθούμε όλοι μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος, να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας, να ζητήσουμε τη μεσητεία του Αγίου Παρθενίου και να προσευχηθούμε για τους ασθενείς αδερφούς μας.
Χιονοπτώσεις προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 1 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα στις 9 εδώ στο δίκτυο 1 Ανατολικά. Γεια σας.